Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι και εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή του. Τη μέση οδό. Ακριβώς. Ούτε πολλά ούτε καθόλου. Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας. Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή... Ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει. Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε? Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Θα μην τα ρίχνουμε όλα. Όχι. Στους πολιτικούς. Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε. Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα. Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς. Δεν πειράζει. Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός. Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους. Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης? Τι να του πω. Στα 67 του. Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Thank you.
Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Πείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube. Έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet. Έχουμε μαζί μας τις καλύτερες μπαταρίες, X-Power Batteries, Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722. Έχουμε μαζί μας και την ευρωμάθηση. Γεωργίου Σεφέρη 8. Αν θες να μάθεις ξένες γλώσσες και εσύ και το παιδί σου, πας στην ευρωμάθηση Χαριλάου. Επιλέγεις ευρωμάθηση Χαριλάου για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί έχουν 30 χρόνια εμπειρίας, γιατί έχουν 100% επιτυχία, γιατί έχουν προσιτές τιμές και ειδικά πακέτα, γιατί έχουν σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης. Γιατί τα έχουν όλα. Στη Χαριλάου, Γεωργίου Σεφέρη 8, θα βρείτε και το κέντρο μελέτης Homework by Neo, δίπλα στην ευρωμάθηση, ακριβώς κολλητά. Το οποίο είναι για παιδιά δημοτικού έως τρίτη γυμνασίου. Μιλάμε για δύο γεμάτες ώρες πλήρους μελέτης, με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, με καινοτόμα μαθησιακή μέθοδο. Και όλα αυτά για διαβασμένους μαθητές και ξένια στους γονείς. Κέντρο Homework Χαριλάου by Neo. Δίπλα στην ευρωμάθηση, ξαναλέω, Γεωργίου Σεφέρη 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-300-970. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα και σε όσους θεωρούν ότι δεν θα τα πάμε καλά από εδώ και πέρα. Διότι από ό,τι μαθαίνω κάποιοι αυτό πιστεύουν. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, πολλά να αναλύσουμε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, στο ραδιόφωνο της αλήθειας. Με μουσικάρες και με ειδήσεις και αποκαλύψεις. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα μαζί μας ο Δημήτρης ο Τραπεζικός. Τρίτη ώρα ανοιχτές γραμμές και αποκάλυψη για έναν παπά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μαζεύει λεφτάκια από τον κόσμο. Όλα εδώ θα τα ακούσετε. Τριωράκι φωτιά. Καλή εβδομάδα. Πόσο έχουμε σήμερα, 7.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή εβδομάδα είπαμε, τα χαιρετίσματά μας τα δώσαμε. Θα ξεκινήσω με δύο προσωπικές εμπειρίες, τις οποίες ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω. Αρχικά, όπως κατέβαινα με το αυτοκίνητο, εδώ από τη Δωδεκανήσου, στρίβω για να μπω Πολυτεχνείου. Ξέρετε, έχει ένα στενάκι από τη Δωδεκανήσου όπως κατεβαίνεις. Να στρίψεις δεξιά, πριν φτάσεις κάτω στο φανάρι, για να βγεις κατευθείαν Πολυτεχνείου. Για να βγεις κατευθείαν εδώ στο σταθμό που λέω. Έχει εκεί ένα παρκαδόρο, ο οποίος απέναντι έχει παρκάρει 4-5 αμάξια και έχει κλείσει όλο το στενό. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Έρχεται από απέναντι αμάξι. Και έτσι πως κατεβαίνουμε εμείς να πούμε δύο αμάξια στρίβουμε, έρχονται και από κάτω άλλα δύο και έχει μπλοκάρει τώρα όλο το στενό. Γιατί ο παρκαδόρος έχει παρκάρει μέσα στη μέση του δρόμου 4 αμάξια. Και ακούστε τώρα, να λέει μία πλευρά, κάνε όπισθεν. Να λέει ο άλλος, δεν μπορώ να κάνω. Ποιος τα πειράζει εδώ αυτά που ρυθμίζω? Ποιος τα πειράζει και δεν έχουν ήχο? Δηλαδή για το Θεό, αφήστε τα ρε ήσυχα. Τι σας ενοχλούν οι ρυθμίσεις που κάνω στον ήχο και τις πειράζετε συνέχεια? Τέλος πάντων, μαλώνανε στο στενό πόση ώρα? Ποιος θα κάνει όπισθεν? Κάτσαμε εκεί ένα δεκάλεπτο. Βγήκε ο παρκαδόρος. Έκανε και νοήματα ο παρκαδόρος. Ενώ έφταιγε αυτός, δεν είναι λέει δικά μου τα αμάξια, δεν τα έχω παρκάρει εγώ. Όλα αυτά τώρα 3 λεπτά από το αστυνομικό τμήμα. Ένα δεκάλεπτο φάγαμε μέσα στο στενό για το ποιος θα κάνει όπισθεν, για το ποιος φταίει, για το τι έγινε. Και αστυνομικοί να παίζουν μπιρίμπα να πούμε. Τρελαίνεσαι μετά ή δεν τρελαίνεσαι? Χαζεύεις μετά ή δεν χαζεύεις? Δεύτερο σκηνικό που παθαίνω χθες. Πάω ο έρμος να πάρω ένα παγωτό να φάω. Λέω άντε τώρα έρχεται φθινόπωρο, έρχεται χειμώνας, πάνε ρε Γρηγόρη πάρε ένα παγωτό να πούμε και από το ωραίο καστρο που έχει ωραίο παγωτό. Μπαίνω μέσα, κάνω την παραγγελία. Σε κάθε φάση ακούω ένα Γρηγόρη. Τι γίνεται ρε λέω. Τι γίνεται, ποιος μιλάει? Από πού μου ήρθε αυτό το Γρηγόρης, δεν ήξερα. Βγάζω το κεφάλι έξω, είναι εκεί πέρα ο Χρήστος, ένας Χρήστος. Ο Χρήστος λέει, μα από το Αιγίνιο. Γεια σου ρε Χρήστο, λέω, τι κάνεις, καλά είσαι? Και είναι ο Χρήστος εντωμεταξύ με την υπέροχη οικογένειά του. Μιλάμε για καμιά 7-8 άτομα. Υπέροχη οικογένεια πραγματικά, η οποία έχει θετική ενέργεια, με το χαμόγελο στα χείλη. Χαιρετίσματα στη Δώρα, στο Χρήστο του Αιγίνιο, στον Νίκο, στο Δημήτρη τον Κουνιάδο και στην Ελένη την κουνιάδα. Στη Βάγια, στην Κατερίνα, στον Μπατζανάκη, τον Παναγιώτη. Σκέτο γεια. Σκέτο γεια. Γιατί μας έβαλε στη μέση και λέει, φίλε, εγώ λέει δεν σ' ακούω εσένα, ακούω μόνο το τραπεζικό. Σκέτο γεια στον Παναγιώτη. Και ο κύριος Νίκος ούτε γύρισε να μας κοιτάξει. Μασαμπούκα εκεί το παγωτό. Πέσε μια καλησπέρα ρε άνθρωπε. Το φας μετά το παγωτό, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Εκεί τάπα το παγωτάκι. Μην χάσει το παγωτό, δεν φεύγει το παγωτό κύριε Νίκο. Παγωτό εκεί θα είναι. Αλλά θα σας πω μια αλήθεια. Από όλη αυτή την υπέροχη παρέα, και χαίρομαι όταν βλέπω κόσμο ο οποίος ακούει Focus FM 103,6, ακούει την αλήθεια, έχει αφυπνιστεί και υπάρχει μια επαφή όμορφη, από όλη αυτή την παρέα ξεχώρισα ένα πρόσωπο. Θέλω να σας το πω αυτό. Ένα πρόσωπο. Την κυρία Αγγελική. Δεν λέγεται τυχαία αρχικά Αγγελική. Κυρία Αγγελική, η οποία ήταν ήσυχη,
Είπε όσα πράγματα έπρεπε. Γεια σου Γρηγόρη, τι λέει καλά, είμαι η κυρία Αγγελική. Αυτό ήτανε. Είναι ο βράχος από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή πώς είναι όταν περνάς τις πίστες. Περνάς όλα τα εμπόδια. Τελευταίο εμπόδιο είναι η κυρία Αγγελική. Αν πάρεις και έγκριση από την κυρία Αγγελική, έφυγες για τελικό. Αν δεν μπει η κυρία Αγγελική, εντάξει, δεν περνάει τίποτα. Τα χαιρετίσματά μου λοιπόν στην κυρία Αγγελική. Και φυσικά σε όλη την όμορφη αυτή οικογένεια, η οποία μου χάρισε μια όμορφη στιγμή με θετική ενέργεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και το παγωτό ωραίο. Να πάτε να φάτε στο Ρεόκαστρο παγωτό. Αν πάρετε παράδειγμα τον κύριο Νίκο πως το τρώγε, θα καταλάβετε. Το μπατζανάκι μακριά. Παναγιώτη, εσύ να μιλάς με τον τραπεζικό. Δεύτερη ώρα που θα έρθει εδώ τώρα κάνει εκπομπή ο Μιτσάρας. Εκεί είσαι. Εκεί είσαι. Θα τον πω να σου δώσει χαιρετίσματα αυτός που επέλεξες. Λοιπόν, κάτι λέει εδώ πέρα τώρα ένα μήνυμα. Τι έγινε, λέει, υπάρχουν λέει πληροφορίες ότι έγινε απόβαση στην Τούρκο, στην Τούρκο, λέω, στη Ρόδο, στη Σύρο, από Τούρκους. Τα γράφεις και μπερδεμένα εδώ πέρα. Και γι' αυτό το λόγο λέει γίνεται επιστράτευση. Κάτσε ρε φίλε, τι είναι αυτά που μας λες, από πού? Από πού, Χριστάρας ο αμαξάς, από πού έχουν γίνει αυτά ρε? Τι πολέμους μας λες και ιστορίες? Κάτσε λίγο να το ψάξουμε αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό. Χριστάρα, δεν ξέρω αν έχω πέσει μέσα σε αυτά που έχω πει. Σου είπα. Τελευταίο εμπόδιο είναι η κυρία Αγγελική. Final boss. Την έκοψε το μάτι μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από μια είδηση ότι ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν και εργαζόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μια δικηγόρος, η οποία συνελήφθη στα Σεπόλια, γιατί στο πορ παγκάς της είχε κοκαίνη. Εργαζόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, συνελήφθη στα Σεπόλια με το πορ παγκάς γεμάτο κοκαίνη. Τοποθετήθηκε, λέει, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης το 2021. Τι γίνεται ρε παιδιά? Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εργαζόμενος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και γυρνάει με το πορ παγκάς γεμάτο κοκαίνη, με σακουλάκια να πούμε που έχουν μέσα πιο μικρά σακουλάκια που είναι σπασμένα σε ένα γραμμάριο, με κάτι τσάντες, με κάτι περίεργα. Τι γίνεται? Απάντηση δεν παίρνω όμως, Χρήστος, αυτό που σε ερώτησα. Είναι το τελευταίο εμπόδιο, κυρία Αγγελική. Θα περάσω από τους υπόλοιπους, θα πάρω το ok. Αν δεν δώσει έγκριση κυρία Αγγελική, γίνεται κάτι, ναι ή όχι? Αυτό θέλω να μάθω. Θέλω απάντηση σε αυτό. Είναι ο τελευταίος αρχηγός? Είναι ο βράχος? Ναι ή όχι, θέλω να μου πεις. Το μπατζανάκι μας την έκανε γυριστή. Βλέπεις όμως ότι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από ό,τι φαίνεται, για να μπορούν να έχουν το πορπαγκάζ γεμάτο κοκαίνη, έχουν πάρει δόση με άτομα τα οποία δεν πρέπει. Όπως επίσης βλέπεις ότι όλα στη ζωή είναι πάρε δόση. Και όταν όλα στη ζωή είναι πάρε δόση, γιατί αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, όλα στη ζωή είναι πάρε δόση. Όλα! Από οικογένεια θες, από φίλους θες, από συναδέλφους, ακόμα και το σκυλί σου και ο γάτος σου και η γάτα σου και ο παπαγάλος σου, πάρε δώσε. Αν δεν το δώσεις να φάει, δεν σε γονεύει. Δεν θα πάρεις αυτό που θες εσύ από το κατοικίδιο, αν δεν είσαι σωστός μαζί του. Δίνεις και παίρνεις. Αλλιώς, ξέχνα το. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με τις εκλογές από ό,τι φαίνεται και με όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δίνουνε και παίρνουνε. Και με τους ψηφοφόρους φυσικά. Γιατί οι ψηφοφόροι παίρνουνε λεφτά και πάμε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αν δεν παίρνανε λεφτά, αν δεν ήταν βολεμένοι, δεν θα το κάνανε.
Τώρα εδώ πέρα ακούγεται ότι θα πάνε 270.000 να ψηφίσουν στις εσωκομματικές του Πασόκ. Υπάρχουν δηλαδή 300.000 άνθρωποι οι οποίοι θα σηκωθούν να πάνε να δώσουν 2 ευρώ, 3 για να ψηφίσουν ποιος θα είναι πρόεδρος του Πασόκ. Ενός κόμματος που χρωστάει 500 εκατομμύρια. Βγάλε άκρη τώρα εσύ. Βγάλε άκρη. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει φορολόγηση εφοπλιστών. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει φορολόγηση εκκλησίας. Φορολόγηση υπερκερδών. Γράφτε τα, πάρτε χαρτί και γράφτε τα. Γράψε, γιατί είσαι Έλληνας φορολογούμενος. Είσαι Έλληνας φορολογούμενος, ο οποίος δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, φιλέ. Και θα σου πω εγώ γιατί δεν ξέρεις. Κάτσε εδώ πέρα λίγο, γιατί έχει κολλήσει τον μπελά μου τώρα, δες εδώ. Ας το καλό σου. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Γιατί δεν ξέρετε τι σας γίνεται? Γιατί εσείς φορολογήσετε για τα πάντα. Ακόμα και για τον μπουρμπούρι φορολογήσετε. Και δεν υπάρχει φορολόγηση εφοπλιστών. Δεν υπάρχει φορολόγηση εκκλησίας. Δεν υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών. Δεν υπάρχει φορολόγηση μίζας. Άμα φέρεις πράγματα από την Ιγυρία, δεν φορολογείσαι. Δεν υπάρχει φορολόγηση επίσης αδιευκρίνηστων. Να ρωτήσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη που του βρήκανε λεφτά στην τράπεζα αδιευκρίνηστα και ακόμα δεν έχει αποδείξει πού τα βρήκε. Βγήκε, είπε ότι ήταν από το Sky, λέει, για την Ευγενία Μανολίδου που έκανε εκπομπή τη στιγμή της ηλίθειας πριν 30 χρόνια. Πόσα έπαιρνε δηλαδή η Ευγενία και είχε αυτά τα λεφτά στην τράπεζα? Πόσα! Την ώρα που όλοι αυτοί κάνουν τις μαμουνιές τους, μου έρχονται μηνύματα με το κιλό και στεναχωριέμαι πραγματικά, αλλά μπαίνω και στη θέση όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους σε αυτή τη χώρα έτσι όπως τα έχουν φτιάξει όλα αυτά τα λαμόγια. Έχω μήνυμα, μου λέει, καλησπέρα φίλε Γρηγόρη. Το διαβάζω στον αέρα, δεν θα πω όνομα. Καλησπέρα φίλε Γρηγόρη, είμαι, λέει, κρυφός ακροατής σου. Δεν έχω βγει ζωντανά ποτέ στον αέρα να μιλήσω. Δεν πειράζει, είναι πολύ αυτή. Είμαι, λέει, 39 ετών, πατέρας 6 παιδιών, πολύτεκνος δηλαδή, υπερπολίτεκνος. Είμαι, λέει, εξοργισμένος μέχρι εκεί που δεν πάει, με αυτές τις δημοσιεύσεις της Ζαχαράκη για τα επιδόματα τεκνών. Είμαι, λέει, με 2 πτυχία, 2 μεταπτυχιακά και το διδακτορικό μου. Και δεν σου κρύβω ότι έχω βάλει στόχο να φύγω στο εξωτερικό. Καθώς, λέει, εδώ πέρα οι συνθήκες που έχουν δημιουργήσει τα κοπρόσκυλα που μας κυβερνούν, μας έχουν οθήσει στο να φύγουμε από τη χώρα και να ρίξουμε μαύρη κατά μαύρη πέτρα πίσω μας. Πουθενά, λέει, δεν υπάρχει βοήθεια στους πολύτεκνους. Ακούστε εδώ. Θέλει να φύγει ο άνθρωπος, δεν την παλεύει άλλο. Άμα, λέει, κάτσω να σου γράψω, θα έγραφα βιβλίο. Είναι ανθέλινες. Φορέσαμε τον πράσινο μπερέ και μέχρι τελευταία ρανίδα του αίματός μας μας είπαν να υπηρετούμε την πατρίδα μας, ενώ αυτή μας διώχνει. Το καταλαβαίνετε? Αλλά όταν βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια, δεν μας πιστεύετε. Βγαίνω, λέω την αλήθεια, γιατί για να το εκτιμήσετε, με βρίζετε. Και κάθεστε πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο. Έχω ξεκαθαρίσει ότι καθημερινά στον Focus FM 103,6, 1 με 4, βγαίνω στον αέρα με στόχο την αφύπνιση. Για να μπορέσετε να ξεμπερδέψετε το κουβάρι που έχετε στο κεφάλι σας και να καταλάβετε το τι συμβαίνει και πώς μας καταλυστεύουνε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι μάζες δεν θέλουνε την αλήθεια. Θέλουνε να ζουνε με ψευδεστήσεις. Κολακεύονται με το ψέμα, τους αρέσει να ζουνε στην άγνοια γιατί έτσι νιώθουν ευτυχισμένοι. Έρχεται άλλος και μου λέει, τι μας λες κάθε μέρα, μωρέ. Άσε μας, μας τρελαίνεις. Και δεν μπορούμε, λέει, μετά να ησυχάσουμε στην καθημερινότητά μας. Όχι ρε, τι να ησυχάσεις. Όσο ξεπουλάνε την πατρίδα σου, όσο σε καταλυστεύουνε, δεν θα σε αφήσω να κοιμάσαι όρθιος. Και θα φωνάζω από εδώ πέρα, όσο κι αν με λες φασίστα, όσο κι αν με λες ομοφοβικό, όσο κι αν λες ό,τι λες. Θα μάθεις την αλήθεια, τελεία και παύλα. Όσο κι αν σου αρέσει το ψέμα, όσο κι αν θες να ζεις το συννεφάκι σου.
Δηλαδή εντάξει, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Απ' την άλλη μπορεί να πεις ότι το να κάνεις το δικαστή σε ξένες ζωές είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για να μην αναλύεις τη δική σου. Και θα έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά αν οι ζωές κάποιων άλλων επηρεάζουν τη δική μου, είμαι υποχρεωμένος να ασχοληθώ. Γιατί αυτή τη στιγμή οι επιλογές του Άδωνη Γεωργιάδη επηρεάζουν ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν οικογένειες, οδηγούν κόσμο στο θάνατο και δεν μπορώ να μην μιλήσω γι' αυτό. Δεν μπορώ όταν ξέρω ότι κόσμος και κοσμάκι στραβάει ταλαιπωρία στα νοσοκομεία ενώ αυτός τρώει σούσι. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Δεν μας απαντάς, Χριστάρα. Δεν μας απαντάς. Αμαξά! Δεν μας απαντάς. Κάνεις την παλαβή. Ρώτησα, μα είναι ο βράχος και το τελευταίο εμπόδιο. Δεν απαντάς, άρα κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει, κάτι. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει, δεν παίρνουμε απάντηση παιδιά. Δεν παίρνουμε απάντηση. Και όσο εσείς εκεί πέρα έξω παλεύετε για να επιβιώσετε, όσο εμείς από εδώ πέρα παλεύουμε να σας αφυπνίσουμε, και όσο όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το κοινό, όλο αυτό το ακροατήριο, όλη αυτή η παρέα παλεύει να επιβιώσει, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συνδυσιακά, έχουμε την Κρεμλίδου, η οποία τι λέει? Ότι είναι δύσκολο επάγγελμα, λέει, το Instagram. Και φορολογούμαστε, λέει, και εμείς. Δύσκολο επάγγελμα, Κρεμλίδου. Που από ό,τι φαίνεται το μόνο που κάνεις είναι να βγάζεις κάποιες φωτογραφίες ημίγυμνες. Γιατί πλέον αρέσει τα social media αυτό, να υπάρχει μια ημίγυμνη γυναίκα και να βλέπουν, ας πούμε, κολομέρια, στήθος και πάει λέγοντας. Γιατί αυτά τραβάνε πιο πολύ τον κόσμο, ο οποίος είναι στα πρόθυρα της ψυχασθένειας. Ο κόσμος ο οποίος έχει μπει μέσα στο κινητό και δεν μπορεί να καταπολεμήσει τα θέλω του. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι δύσκολο επάγγελμα το Instagram και να βγάζεις φωτογραφίες τώρα. Πάνε στο Βόρειο Ειρηνικό άμα θες στον ωκεανό, που έχει 12 μποφόρ, έχει να πούμε καμιά 10 μέτρα κύματα. Και δούλεψε εσύ πάνω στο καράβι. Και κάνε το σταυρό σου και λέγε ότι δόξα τω Θεώ δεν έγινα Instagrammer. Δεν έγινα influencer με τέτοιο ζόρι που τραβάς, ρε Κρεμλίδου. Ο Χρήστος καλά, λέει ο Λάμπρος. Ο Χρήστος λέει μάλλον δεν απαντάει γιατί περιμένει να πάρει εντολή από την κυρία Αγγελική για να απαντήσει. Περιμένεις να πάρεις εντολή, αμαξά. Περιμένεις μάλλον και δεν μας δίνεις απάντηση. Δεν μας δίνεις απάντηση. Περιμένει το ok, παιδιά. Λοιπόν, τι μου στέλνετε ρε, τι μου στέλνετε, τι είναι αυτά ρε, αφήστε με να κάνω εκπομπή ρε παιδιά. Προσπαθώ να βάλω τη σκέψη μου σε μία τάξη και δεν με αφήνετε. Ένα απέραντο φρενοκομείο είναι αυτή η χώρα. Η Χούθη λέει, χτύπησαν ένα τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα με τηλεκατευθυνόμενο σκάφος γεμάτο εκρηκτικά. Είδαμε στο Ισραήλ ότι από το πουθενά εμφανίστηκαν δύο άτομα με όπλα και σκοτώνανε κόσμο. Και αυτό που αναρωτιέμαι σαν Γρηγόρης είναι αν η ΕΕΠ τελικά κάνει μόνο παρακολουθήσεις για να ελέγχει πολιτικούς, στρατηγούς, δικαστές και πάει λέγοντας, ή αν λαμβάνει και κάποια μέτρα προστασίας ώστε να αποφύγουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα τέτοιες καταστάσεις. Διότι μην ξεχνάμε ότι έρχονται με το κιλό όλοι αυτοί οι παράνομοι μετανάστες. Στη Γάβδο εντοπίστηκε πλοιάριο με δεκάδες πάλι που πήγαν εκεί πέρα και κάνανε αποβίβαση. Δηλαδή αναρωτιέμαι, από το πουθενά δεν γίνεται στην Ελλάδα να εμφανιστούν δύο με όπλα και να αρχίζουν να μας
σκοτώνουνε. Τα ελέγχει κανένας αυτά? Έχουμε πάρει τα μέτρα μας, διότι έχουμε λάβει μέρος σε έναν πόλεμο. Σαν χώρα, όχι σαν κυβέρνηση. Η Παλαιστίνη, οι Ιρανοί και όλοι αυτοί δεν κάθονται να πούνε ότι ξέρεις κάτι, μας κάνουν πόλεμο και βοηθάνε το Ισραήλ αυτοί που κυβερνάνε την Ελλάδα και όχι ο λαός. Αυτοί λένε η Ελλάδα βοήθησε. Και δυστυχώς η Ελλάδα είμαστε εμείς, δεν είναι ο Μητσοτάκης. Το Μητσοτάκη δεν θα το σκοτώσουν ποτέ, εμάς θα σκοτώσουν αν σκοτώσουν. Τα ελέγχουμε αυτά? Δεν τα ελέγχουμε. Όλα ανεξέλεγκτα. Κάθε σας ασχολείστε με το κόμμα που χρωστάει 500 εκατομμύρια και το ποιος θα βγει πρόεδρος. Μα όποιος και να βγει πρόεδρος θα συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο κόμμα που χρωστάει 500 εκατομμύρια. Το καλοκαίρι και εγώ σας ρε. Το φθινόπερο πνίγεστε. Το χειμώνα σας βρίσκουν αποκλεισμένους σε κάνα δρόμο και σας λένε ότι δεν είχατε αλυσίδες και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Σας μοιράζουν και κάνα λιγμένο κρουασανάκι. Και από πάνω φταίτε, γιατί είστε ανεύθυνοι πολίτες. Έχουμε μήνυμα, παιδιά. Έπεσες μέσα σε όλα, λέει, να είσαι καλά και να ξέρεις έχεις κοινό που σε ακούει καθημερινά. Γεια σου, δε Χριστάρα. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου. Βάζουν οι Τούρκοι όμως πόδι και στα Βαλκάνια. Και αρχίζει να γίνεται ανησυχητική κατάσταση, διότι υπάρχει στρατιωτική στήριξη Τουρκίας σε Κόσοβο. Και ακούστε τώρα εδώ. Ο Τούρκος στηρίζει την προσπάθεια που γίνεται με το Κόσοβο. Ο Τούρκος δίνει λεφτά στην Αλβανία για να κάνει το μεγαλύτερο τζαμί της Ευρώπης. Δηλαδή έχουμε εισβολή και θρησκευτική στην Ευρώπη. Καιρό τώρα, αλλά πλέον θα έχουν και έναν τεράστιο ναό στα Βαλκάνια. Εμείς είχαμε την Αγιά Σοφιά στην Τουρκία, την οποία την κάνανε τζαμί. Και τώρα αντί για να πάρουμε πίσω την Αγιά Σοφιά, αυτός κάνει επέκταση και χτίζει το μεγαλύτερο τζαμί στην Αλβανία. Πώς να τους διώξεις μετά από την Αλβανία? Θα μας πει κανένας? Θα μπορέσεις μετά? Δεν μπορείς. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι εμείς δεν διεκδικούμε. Και όποιος δεν διεκδικεί χάνει. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα οι άλλοι τρέχουν να ψηφίσουν ποιος θα τους δουλεύει. Ποιος θα τους κλέβει και δίνουν και 3 ευρώ. Δεν μας σώζει τίποτα. 300.000 άνθρωποι πάνε να ψηφίσουν και να δώσουν 3 ευρώ για το ποιος θα είναι ο κλέφτης και αυτός που τους κοροϊδεύει. Επίσης αυτό το έσχος να πληρώνουμε το 60% σε ένα λογαριασμό ρεύματος με έξτρα χρεώσεις για πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την κατανάλωση ρεύματος με ξεπερνάει. Πληρώνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το ρεύμα. Δεν το βλέπει κανένας. Επίσης, χαιρετίσματα στα Κύθυρα. Δεν μπορώ να το ψάξω αυτή τη στιγμή για την απόβαση που λέτε στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν ισχύει. Μόλις έρθει το δελτίο ειδήσεων θα μας ενημερώσει. Πατάνε πάνω σε κάθε κοινωνικό αγαθό. Πατάνε πάνω σε ό,τι έχουμε ανάγκη και χτίζουν business γύρω από αυτά τα πράγματα. Διότι θα χρειάζεσαι μια ζωή νερό. Δεν γίνεται να μην πιεις νερό, δεν γίνεται να μην κάνεις μπάνιο, δεν γίνεται να μην μαγειρέψεις, δεν γίνεται να μην βάλεις πλυντήριο. Κανονικά απαγορεύεται να υπάρχουν εταιρείες πάνω στα κοινωνικά αγαθά. Διότι όλοι έχουμε ανάγκη αυτά τα πράγματα. Κι όμως χτίζουν εταιρείες και πάνε να κάνουν το νερό ιδιωτικό. Το ίδιο ισχύει για το νοσοκομείο. Το ίδιο ισχύει για το ρεύμα. Το ίδιο ισχύει για την πρώτη κατοικία.
Το ίδιο ισχύει για όλα τα κοινωνικά αγαθά στα οποία έχουν έρθει αυτοί και χτίζουνε δουλίτσες. Σου λέει τι θα κάνει ο Έλληνας. Ωραία, αύριο μεθαύριο σου λέει με ρίχνει ο Μητσοτάκης εμένα ο κόσμος. Με ρίχνουν από κυβέρνηση και φεύγω. Πάλι όμως θα έχω εταιρείες να διαχειρίζομαι το νερό τους. Θα έχω εταιρείες να διαχειρίζομαι το ρεύμα τους και να έχω έσοδα. Θα έχω εταιρείες οι οποίες θα τους παίρνουν τα σπίτια. Θα έχω το CVC Capital Partners στο Fund, το οποίο θα έχει αγοράσει οποιαδήποτε κερδοφόρα επιχείρηση υπάρχει στην Ελλάδα. Πιασμένη από πουθενά και να μην είμαι πρωθυπουργός, θα κάνω κουμάντα. Το 45 είχες Παπανδρέου, το 55 Καραμαλή, το 60 Καραμαλή, το 65 πάλι Παπανδρέου, το 75 πάλι Καραμαλή, το 80 πάλι Καραμαλή, το 90 Μητσοτάκη, το 95 Παπανδρέου, το 5 Καραμαλή, το 10 Παπανδρέου, το 20 Μητσοτάκη. Αυτά τα τρία ονόματα παίζουν μπαλίτσα. Παπανδρέου, Καραμαλής, Μητσοτάκης. Αυτά έχετε τόσα χρόνια. Μην με πεις τώρα για τον Τσίπρα. Μια τετραετία που τον κάνανε έτσι, τον κέρασαν μια τετραετία να ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Παπανδρέου, Καραμαλής, Μητσοτάκης. Παπανδρέου, Καραμαλής, Μητσοτάκης. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι που 50 χρόνια σας κάνουνε όπα. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για το ακυβέρνητο καράβι που ονομάζεται Ελλάδα. Και σου λένε τώρα ότι άμα θες να έχεις και αμάξι 1800 κυβικά, χάνεις το επίδομα. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει ένα αυτοκίνητο 1800 κυβικά, έχει τρία παιδιά, δύο καρότσια, ένα βουνό ζυμπράγκαλα, δεν δικαιούται επίδομα τεκνών και επίδομα στέγασης. Γιατί? Γιατί πήρε ένα αυτοκίνητο για να κουβαλάει πράγματα. Ρωτάω. Μπορώ να καταλάβω. Θέλω εγώ να πάρω ένα μάξι με 2.000 κυβικά. Άντε πες, έχει το φόρο πολυτελείας. 1.800 κυβικά. Να τραβάει στην ανηφόρα ρε. Φορτώνω δύο καρότσια σου λέω μέσα. Φορτώνω παιχνίδια. Φορτώνω το σούπερ μάρκετ. Φορτώνω ρε, το φορτώνω. Έχω μέσα και ένα πριόνι για να κόψω τα δέντρα. Τι θες εσύ τώρα. Είμαι από τα λαντέζα. Η δουλειά μου είναι υδραυλικός, έχω και ένα τρυπάνι. Μου κόβεις το επίδομα. Γιατί? Γιατί έχω αμάξι 1800 κυβικά. Δηλαδή πρέπει να έχω αμάξι 1600 και κάτω. Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Παράνοια. Και ποιος το έχει αποφασίσει αυτό το πράγμα? Ένας τύπος ο οποίος έχει 40 κινητά, έχει 4 αυτοκίνητα, παίρνει 8.000 ευρώ αγροτική επιδότηση το χρόνο για 50 ελιές και ζήτησε για αποζημίωση. Ένας άπλιστος δηλαδή. Μη μου λέτε για τον Τσίπρα, μη μου στέλνετε μηνύματα για τον Τσίπρα τώρα, τον αρχιερέα της διαπλοκής, τον προδότη που τον πίστεψε ο κόσμος να πούμε και διέλυσε κάθε ελπίδα. Έλα, πρώτη φορά αριστερά και βλακίες. Προδότες είναι οι Σιριζέοι. Προδότες είναι. Τι είναι ρε φίλε. Αλλίωσαν την ιστορία. Επέτρεψαν να πούμε στους μαμούχαλους να λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σκοπιανός. Δηλαδή θα τρίζουν τα κόκαλά του. Θα τρίζουνε. Κολοτούμπες θα κάνει όπου και αν βρίσκεται ο τάφος του. Έκανε ό,τι έκανε για να λένε να πούμε οι Σλοβαίνοι και οι Σλάβοι ότι ήταν Σκοπιανός. Αλλάξανε να πούμε και τη σημαία του. Μπλε σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας είχε ο άνθρωπος. Την κάνανε κόκκινη τώρα. Τι να τους πεις. Και όλοι πιστεύουνε ότι έτσι ήτανε. Όλοι ανιστόρητοι. Ρελάτε εδώ να σας δείξουμε κανένα βασιλικό τάφο. Ελάτε γιατί θα μας τρελάνετε εσείς.
αλλά κυβερνάνε φελοί. Ο Πλεύρης είναι φελός, τι είναι. Φελός είναι να πούμε. Έχει μυαλό ο Πλεύρης τώρα να κυβερνήσει χώρα. Έχει μυαλό ο Πλεύρης να ελέγξει έναν τομέα τόσο σοβαρό. Μη με τυρανάτε ρε παιδιά. Πάμε να δούμε κανένα σοβαρό άνθρωπο στη Βουλή εκεί πέρα να ανεβαίνει πάνω, να αναλαμβάνει. Τώρα θα μου πεις και ποιος είναι σοβαρός. Θα μου πεις και ποιος μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Για μένα σας έχω πει οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να είναι καταχρεωμένος. Διότι καταχρεωμένοι είναι υποχείρια των τραπεζών. Πρώτη προδιαγραφή 100% αυτή δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν πρέπει να έχει χρέη. Δεύτερη προδιαγραφή. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα. Ο οποίος δεν έχει σκοπό να βγάλει χρήματα από αυτό. Ο οποίος θέλει πραγματικά να αλλάξει την κατάσταση. Τρίτη προδιαγραφή. Πρέπει να έχει αντίληψη. Πρέπει να ξέρει τι γίνεται και να καταλαβαίνει τα προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει μέσα στη Βουλή. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί κομπάρσοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί κομπάρσοι. Άμα αρχίσω να σας διαβάζω ονόματα από τη Βουλή, το ποιοι υπάρχουν, δεν τους ξέρετε τους μισούς, δεν τους πληρώνετε και δεν τους ξέρετε, είναι πουθενάδες. Πουθενάδες, θέλετε να τα βάλουμε κάτω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τα βάζουμε κάτω. Θέλετε. Αλήθεια πείτε μου, θέλετε. Είστε σίγουροι ότι θέλετε. Εγώ σας λέω ότι δεν είστε σίγουροι. Θέλετε να πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Το πολύ να ξέρετε 15 άτομα. Το πολύ να ξέρετε 15 άτομα. Θέλετε να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. 7 άτομα να ξέρετε. Από όλους τους βουλευτές που έχουν. Από το ΠΑΣΟΚ. Άλλα 7 σας βάζω να ξέρετε. Το πολύ. Τώρα δεν το κοροϊδεύω. Αλήθεια σας λέω, το πιστεύω ότι δεν ξέρετε. Και εγώ πολλούς δεν τους ξέρω, είναι κομπάρσοι άνθρωποι. Είναι κομπάρσοι. ΚΚΕ. Να ξέρεις την Κανέλη, να ξέρεις τους πιο διάσημους, αυτούς ξέρεις. Ελληνική λύση. Ξέρεις αυτούς που βγαίνουν μπροστά, μιλάνε, αγωνίζονται. Δεν τους ξέρεις όλους. Δεν ξέρεις ποιοι είναι μέσα και σε εκπροσωπούνε. Δεν ασχολείσαι, δεν ψάχνεσαι. Κωνσταντοπούλου, πείτε μου ρε άλλον ένα βουλευτή από την Κωνσταντοπούλου. Έναν άλλο, έναν ακόμα. Μόνο την Κωνσταντοπούλου ξέρετε. Ξέρετε κανέναν άλλον, με τίποτα. Νίκη. Ξέρετε κανέναν άλλον από την Νίκη. Τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν μέσα στη Βουλή άνθρωποι τους οποίους πληρώνουμε και δεν συμμετέχουν. Δεν συμμετέχουν ενεργά. Μπορεί κάποιοι να κάνουν ερωτήσεις. Μπορεί κάποιοι να αγωνίζονται σιωπηλά και να μην είναι από αυτούς που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μιλάνε. Το δέχομαι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν κάνουν ούτε ερωτήσεις. Δεν βγαίνουν ούτε να μιλήσουνε. Και είναι τζάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά. Λοιπόν, βουλευτές πλεύσης ελευθερίας. Λοιπόν, ο σύντροφος της Κωνσταντοπούλου ο Μπίμπιλας ρε παιδιά, είναι βουλευτής ο Μπίμπιλας, που το ξεχάσαμε αυτό να. Ο Μπίμπιλας. Ο Σπύρος ο Μπίμπιλας είναι βουλευτής αυτή τη στιγμή, θέλω να τρελαθώ. Βάλτε με σε ψυχιατρίο.
Κλείστε με μέσα, παιδιά, κλείστε με μέσα. Δεν αντέχω άλλο, το έχω ξεχάσει αυτό. Ο Σπύρος ο Μπίμπιλας είναι βουλευτής. Πω! Πω! Δεν πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά, έτσι θα πάρουμε την Αγία Σοφιά πίσω. Με τον Σπύρο τον Μπίμπιλα. Παναγία σώσε. Πώς μου είχε διαφύγει αυτό, πώς το είχα ξεχάσει. Βουλευτής. Πω! Πέρα το ότι είναι ο πρώτος ο οποίος βγήκε ανοιχτά και είπε ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ. Είναι ο πρώτος βουλευτής ΛΟΑΤΚΙ στην ελληνική ιστορία. Βγήκε και το δήλωσε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μας σώσει ο Μπίμπιλας! Μη με τρελαίνεις τώρα! Πάμε και σε επόμενους, δεν γίνεται. Πάμε. Θέλω κι άλλους να δω. Περίμενε. Τώρα μου έχουν διαφύγει πρόσωπα εδώ πέρα. Πάμε λίγο, πάμε στον επόμενο εδώ πέρα. Πόρε Πανάγια. Πόρε Πανάγια. Τι κατάσταση είναι αυτή μες στη Βουλή. Αυτή δεν είναι Βουλή, αυτή είναι ψυχιατρίο. Νίκος Παπαδόπουλος. Από Νίκη. Άλλος από εκεί. Καλά, αυτό τον έχουμε αναλύσει, εντάξει. Και με αυτό να δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, το ξέρετε. Λοιπόν, είμαι υπέρ στο να περνάει ένας-ένας κάθε βουλευτής από ψυχίατρο. Πρέπει να περνάμε από ψυχίατρο, παιδιά. Και ο Άδωνης, και ο Παπαδόπουλος, και ο Μπίμπιλας. Όλοι αυτοί πρέπει να περάσουν από ψυχίατρο πρώτα. Όλοι οι βουλευτές να περνάνε, ρε. Και οι 300 να περνάνε πρώτα από ψυχίατρο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος. Σας παρακαλώ πολύ να μην βάλει το σύστημα και εκεί πέρα. Να μην το βάλει και εκεί το σύστημα το χέρι του. Αφήστε τουλάχιστον τον ψυχίατρο ανεξάρτητο. Να μπορέσει να κρίνει, να βγάζει μια γνωμάτευση σοβαρή. Ο Άδωνης δεν είναι φυσιολογικός. Για μέσα είναι. Παπαδόπουλος το ίδιο. Μπίμπιλας. Και ο Μπίμπιλας. Και ο Μπίμπιλας και όλοι. Πώς τη λέγανε μωρέ την άλλη. Από... Έλα μωρέ την τραγουδίστρια. Πώς τη λέγανε, σε ποιο σύγκρεση τους μπλε. Και αυτοί οι βουλευτές πρέπει να είναι. Κάτσε να δούμε, περίμενες. Περίμενε γιατί δεν θα τρελαθούμε τελείως. Η Τζόρτζια. Πω. Και η Τζόρτζια είναι βουλευτής. Αυτό δεν είναι κόμμα, αυτό είναι showbiz μες στη Βουλή. Πλεύση ελευθερίας δεν είναι κόμμα. Πλεύση ελευθερίας είναι η showbiz. Η showbiz έχει εισβάλει μες στη Βουλή. Πω, όπου βλέπω φωτογραφία μες στη Βουλή, παιδιά, ο Μπίμπιλας τι πουκάμισο φοράει. Στην ορκομοσία τι πουκάμισο φορούσε ο Μπίμπιλας. Είναι απίστευτο. Οι άλλοι, πω. Κραουνάκηδες. Βάλτε ρε και τη ματούλα τη Ζαμάνη μέσα. Χωρίς μπλούζα. Βάλτε τη χωρίς μπλούζα και αυτή να μέσα στη Βουλή. Τι έγινε, πειράζει. Την αγαπάει ο κόσμος. Η Τζόρτζια. Πω, πως αφρικιό. Αυτή τι είναι, σατανίστρια είναι αυτή, ρε παιδιά. Ρωτάω, σατανίστρια είναι αυτή η Τζόρτζια. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ πέρα, σαν δαιμονισμένη είναι. Ουρε διάολε. Τι είσαι εσύ, ρε. Δεν ξέρω, λέει, αν είμαι άνθρωπος της τέχνης. Ξέρω ότι τραγουδάω και χορεύω. Ζώνες εκεί πέρα φοράει με μια νεκροκεφαλή πάνω. Με κάτι νυχτερίδες. Μαύρα μάτια πίτα στη μάσκαρα. Πράσινα μαλλιά. Τι είσαι εσύ ρε. Όπου ήρθες ρε. Από ποιο πλανήτη ήρθες, για πες μας λίγο. Κάτσε λίγο να την ακούσουμε τι λέει, περίμενε. Κύριε Πρόεδρε, Αρχής Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Λέγομαι Γεωργία Κεφαλά. Οι περισσότεροι με γνωρίζουν ως Τζόρτζια. Δεν ξέρω αν είμαι άνθρωπος του πολιτισμού και της τέχνης. Ξέρω πως τραγουδώ και χορεύω. Έχω μεγαλώσει 2 γιους και βιοπορίζομαι τραγουδώντας και χορεύοντας. Αυτή είναι μες στη Βουλή τώρα. Εντάξει, μεγάλους 2 παιδιά, συγχαρητήρια, αλλά... Τι μας νοιάζει εμάς άμα τραγουδάς και χορεύεις. Ρε, έχουνε καταλάβει που βρίσκονται. Ο ένας μιλάει για τους καλικάτζαρους μες στη Βουλή. Η άλλη λέει ότι ξέρει να τραγουδάει και να χορεύει. Ο Μπίμπιλας τι κάνει, να πούμε. Κάνα σκετσάκι πάνω στο μικρόφωνο. Τι να πω, δεν ξέρω. Απογοητευμένος δηλώνω, παιδιά, συγγνώμη. Απογοητευμένος.
Δεν θέλω νομίζω να πάω παρακάτω στους υποψήφιους που έχουν μπει μέσα και στο τι βουλευτές έχουμε. Πατάω τώρα ονόματα τα οποία δεν γνωρίζω καν εδώ πέρα και απορώ. Τώρα θα μου πεις ήταν στη Βουλή Ξουλίδου. Καθηγήτρια την είχα την Ξουλίδου. Άστο, τρελό έργο. Μην πω σε λεπτομέρειες, θα κλάψει και η Κουτσή Μαρία θα γελάσει. Πάμε λίγο και Σπαρτιάτες. Υπάρχουν ακόμα και Σπαρτιάτες μες στη Βουλή, έτσι. Στίγκας. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί. Μόνο ο Βαρουφάκης δεν μπήκε, έτσι. Μόνο Βαρουφάκης. Δεν μπήκε ο Βαρουφάκης και μπήκε η Λατινοπούλου. Την έβαλε ο Σαμάρας μέσα. Κάτσε να δούμε λίγο και αυτή τι κουμάσια κατέβασε. Περίμενε, γιατί δεν τα πάμε καλά. Κακός χαμός. Δεν μου τους βγάζει καν, δεν υπάρχουν καν παιδιά. Δεν μπορούμε να τους βρούμε. Δεν υπάρχουν τόσο κομπάρσι που δεν υπάρχουν πουθενά. Έλα μωρέ, εθνικές εκλογές, άιντε, βγάλτα να τελειώνουμε. ...158 βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία. 47 ο ΣΥΡΙΖΑ, 32 το ΠΑΣΟΚ, 21 το ΚΚΕ. Πάμε λίγο στο ΚΚΕ. Εκλέγονται. Ο Παφίλης, η Κανέλη, ο Κουτσούμπας. Λες και έχω μπει σε ζαχαροπλαστείο είναι. Η Δάγκα. Ποια είναι η Δάγκα? Διγενία Σιμίνα. Αμπατιέλος Νικόλαος. Ποιος είναι αυτός? Μανολάκου Διαμαντό. Γιώκας Ιωάννης. Τσόκανης Χρήστος. Παπαναστάσης Νικόλαος. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Μαρίνος Γεώργιος. Τι είναι αυτοί, τους ξέρετε ρε, λέτε? Ξέρετε? Κομνηνάκα Μαρία. Την ξέρεις? Θα σου έλεγα τι ξέρεις. Σπαρτιάτες. Σπαρτιάτες πήραν το περισσότερο, θα πιστεύω. Χαλκιάς ο Δανάσιος. Κατσιβαρδάς χαρά. Έλα ρε Κατσιβαρδά. Έλα ρε μεγάλη γλύφτη της Νέας Δημοκρατίας. Έλα ρε Κατσιβαρδά να πούμε. Έκανες προσπάθειες όσοι εκεί πέρα. Ψήφιζες ό,τι ψήφιζαν. Έγλυφες. Έλεγες μα μου ιστορίες μπας και σε πάρουνε. Δεν σε πήρε κανένα. Μανούσος Γεώργιος. Στίγκας Βασίλειος. Ζερβέας. Βαλτογιάννης. Ασπιώτης. Γαβιωδάκης. Κόντης. Δημητριάδης. Όλοι αυτοί είναι μέσα στη Βουλή, παιδιά. Ε. Όλοι αυτοί είναι μέσα στη Βουλή. Και δεν έχουν πάρει θέση. Για όλα αυτά που συμβαίνουν δεν έχει πάρει κανένα θέση. Ελληνική λύση. Γραμμένος Βασίλειος. Βιλιάρδος Βασίλειος. Αθανάσιου Μαρία. Βελόπουλος Κυριάκος. Φωτόπουλος Παπαδάκης. Κοτίδης. Χίτας. Μπούμπας. Εντάξει. Μάχη μείνει αυτή. Πάμε στον επόμενο. Νίκη. Κουρουπάκι. Ασπασία. Βορυλάς Ανδρέας. Πρώτη φορά το βλέπω αυτά τα ονόματα, να ξέρετε. Βρετός Νικόλαος. Οικονομόπουλος Τάσος. Οικονομόπουλος Τάσος. Με τον Οικονομόπουλο τι σχέση έχεις? Μπορεί και αυτός να τραγουδάει. Ποιος ξέρει. Τσιρόνης. Νατσιός. Τον Νατσιό τον ξέρουμε. Τον Παπαδόπουλο τον ξέρουμε. Βέβαια. Ο Καλικατζάρος. Δελβερούδης. Πλήρωνε ελληνική λαέ. Πλήρωνε. Εδώ πέρα έχει πολύ κόσμο μες στη Βουλή τελικά. Πλεύση Ελευθερίας. Τα είπαμε. Καζαμίας, Καραναστάσης, Κωνσταντοπούλου, η Τζόρτζια που τραγουδάει και χορεύει, ο Μπίπηλας ο Σπυρίδωνας με το πουκάμισο με τα φλαμίγκο, Καραγιωργοπούλου, Χουρδάκης, Παπαϊωάννου. Τι γίνεται ρε, πόσους έχουμε βάλει μέσα και τους ταΐζουμε και τους φωτίζουμε. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Τίποτα. Πάμε για τραγούδι. Πάμε για τραγούδι, δεν είναι απελπιστική η κατάσταση. Άμα κάτσεις να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Και όλοι αυτοί σίγουρα έχουν και πόσους από κάτω που τους πληρώνουμε για να τους αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, για να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ βασικά, για να σταΐζουν το σκύλο, για να κάνουν βόλτες. Για... Χαμός! Εν τω μεταξύ βλέπω ξανά αυτό το χάρτη. Όλη η Ελλάδα μπλε ρε παιδιά, σε όλα τα εκλογικά τμήματα, εκτός από τη Ροδόπη. Ψηφίσανε οι περισσότεροι Νέα Δημοκρατία. Καλά να πάθουμε! Καλά να πάθουμε! Μόνο η Ροδόπη, η οποία ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, άλλα χαϊβάνια από εκεί. Να μην πέσουμε στον κρεμό, να πέσουμε στο ρέμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ότι δώσατε όμως ποσοστό στους Σπαρτιάτες,
και ακόμα δεν το έχετε μετανιώσει και ακόμα δεν έχετε βγει από τις τρύπες σας να πάρετε τα λόγια σας πίσω και να πείτε συγγνώμη, γιατί συγγνώμη πρέπει να ζητήσετε για αυτές τις επιλογές που κάνετε. Γιατί πριν τις εκλογές εμφανίζονται 300 κόμματα τα οποία σας πιπιλίζουν το μυαλό. Πρέπει να είστε σταθεροί στην επιλογή σας. Ποιος δεν έχει αποδείξει ότι υπάρχει αντιπολίτευση, ποιος δεν έχει αποδείξει ότι πάει κόντρα στο σύστημα, ποιος. Εκεί να πας. Συγγνώμη κιόλας σου το λέω έτσι. Αλλά έχω βαρεθεί σε κάθε εκλογική διαδικασία πριν τις εκλογές να ξεπετάγονται κομματάκια τύπου Λατινοπούλου, τύπου Νίκη, τύπου Βαρουφάκη και να σας πιπιλίζουν τα μυαλά και να λέτε πάλι αυτοί θα μας σώσουνε. Αυτοί θα μας σώσουν. Τώρα θα μου πεις εδώ βγήκε στις αίρες ο Καραμαλής πάλι. Μετά από όλα όσα γίνανε. Δεν βγάζουμε άκρη. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στους κομπάρσους. Που είναι πολύ μες στη Βουλή. Δεν πατάνε καν μες στη Βουλή, δεν πάνε καν στη δουλειά. Δεν πάνε καν στη δουλειά, ρε παιδιά. Πω, πω για κλάματα. Τίποτα, αυτός σταμάτησε να κάνω εκπομπή εδώ και ένα τέταρτο, ξέρετε γιατί. Δεν έχετε ακούσει κάτι ουσιώδες εδώ και ένα τέταρτο. Έχω σοκαριστεί και ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω το ότι ο Μπίμπιλας είναι βουλευτής. Το είχα ξεχάσει. Τίποτα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Έχω πάθει κοκομπλόκο, σας το λέω. Τίποτα. Βαρέσαμε φλάντζα. Δέσποινα το θυμόσουν, να. Έλα, έρχεσαι για δελτίο, γι' αυτό σε ρωτά. Ποιο. Ο Μπίμπιλας, ο Σπύρος είναι βουλευτής. Ναι, ναι το θυμόσουν, δεν το θυμόμουν. Και στην Ορκομοσία όχι. Πήγε με πουκάμισο με φλαμίγκο πάνω, το είδε. Και η Τζόρτζια δίπλα από τους μπλε. Πού το τίποτα. Λέω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πολλοί κομπάρσιμες στη Βουλή που δεν γνωρίζουμε. Και πάτησα, λέω, άντε στην πλεύση, ξέρουμε μόνο την Κωνσταντοπούλου. Και πάτησα και βρήκα Μπίμπιλα, βρήκα Τζόρτζια, βρήκα. Τι γίνεται, χαμόσε. Τίποτα. Μόνο οι καινούριοι και ο Λιάγκας δεν έχουν μπει με την πλεύση. Δεν το προσπάθησαν. Όχι, γενικότερα μπήκα και σε άλλα κόμματα. Τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε, ρε. Δεν τους ξέρουμε τους περισσότερους. Ποιοι είναι αυτοί όλοι. Στο καλλιτεχνικό τομέα, ε. Το θέμα είναι ρε εσύ. Δεν γίνεται τώρα. Από τα 300 άτομα, αμάν κάνω άμα ξέρουμε τα 50. Περισσότερα εσύ τα ξέρεις περισσότερα. 100! Πόσους ξέρουμε, λες. Το θέμα είναι πόσοι μπαίνουν και κάνουν κανονικά πραγματική δουλειά. Μα δεν πατάνε στη Βουλή, αυτό λέμε. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι, ναι. Να σου πω και κάτι. Ο Μπίμπιλας δεν είναι για να πατάει. Ο Μπίμπιλας καλύτερα να σπάσει καμιά παράσταση. Δεν είναι τώρα. Τι θα κάνει στη Βουλή ο Μπίμπιλας. Συγγνώμη κιόλα. Ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ βουλευτής στην Ελλάδα. Άσε το. Πάρε παίξε κανένα θέατρο εκεί. Πάρε με το Σεφερλί στο Δελφινάριο. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι όμως γιατί ξεπερνάμε το χρόνο και θα μας μαλώνουνε. Με τι να πάμε. Μητροπάνο θα πάω. Με Μητροπάνο. Δειλινά. Να κοιμηθούμε θέσε. Τέλειο είναι. Μητροπάνος Δειλινά. Είναι κάτι Δειλινά. Έτσι λίγο ένα ελληνικό στοιχείο, μια φωνάρα. Να ξεφύγουμε λίγο από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, από τις Τζόρτζες, από τις Μόρτζες. Πάμε, Μητροπάνος, Δημήτρης Μητροπάνος. Είναι κάτι Δειλινά, επανέρχομαι με τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας. Πω, πω. Δεν υπάρχει. Ήχο. Τι είπες, δεν υπάρχει τραγουδί. Χαμός. Πω, σπαράζει. Ήρθε και ο πρωινός, τι θα χορέψει παιδιά. Ναι, και εσύ. Το θυμόσουν, αρέ, ότι ήταν ο Μπίμπιλας ο Σπύρος με στη Βουλή. Ναι. Μόνο εγώ δεν το θυμόμουν. Αμνησία, έπαθε. Ήθελες να πάρεις ίδιο πουκάμισο με τα φλαμίγκο, ήθελες και εσύ τέτοιο πουκάμισο να πάρεις. Παγαλάκια. Παγαλάκια. Να με λυπούνται οι άλλοι, δεν το πάω. Και κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά. Μα είναι κάτι δειλινά που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ. Και απαιτώ να 'ρθεις ξανά και απαιτώ να σε έχω. Έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ. Σωστά, κάναμε ένα λάθος.
Λατινοπούλου δεν μπήκε στην Βουλή, στην Ευρωβουλή μπήκε. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Ναι, σωστά, σωστά, εντάξει, κρεμάστε με, εντάξει. Είμαι μυστήρια ιστορία, κόντρα πηγαίνω στον... Το κάνω εικόνα να πηγαίνει ο Μπίμπιλας να μιλάει με κανένα Τούρκο. Και βάζω την καρδιά μου την... Χαμός. Αν καταλάβω πώς πονώ. Κομμάτια κι αν με κάνει η ορφάνια, λέξη για σένα, ναι, καμιά. Το βράδυ με κοιμίζει η περηφάνια και με ξυπνάει η ερημιά. Μπιμπίλας, μωρέ, εντάξει, λες και η διαφορά. Όχι, Μπιμπίλας, Μπιμπίλας. Κάνω εκπομπή, φεύγω, ρε. Με Μπιμπίλα στη Βουλή δεν συνεχίζω, γεια. Λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να ρθεις ξανά. Έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ. Μα είναι κάτι δειλινά που άλλο δεν αντέχω. Λέω θα πάρω τα βουνά, λέω θα τρελαθώ και απαιτώ να ρθεις ξανά. Έστω και για μια φορά πριν να σκοτωθώ. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι, είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Κι αν έχετε ζήσει, γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Τι δροσιά,
είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα, τον κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύμα. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα. Κόντρα στην παράνοια. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Γρηγόρη μου και καλησπέρα σε όλους τους Focus που ακούνε στα πέρατα της Ιφιλίου. Ω, γαμός θα γίνει. Λοιπόν, Μίτσο, άκου λίγο, είναι πολύ σοβαρό αυτό που έχω πάθει. Ναι. Έκανα εκπομπή ο άνθρωπος. Ναι. Μέχρι που έψαξα λίγο να βρω ποιοι βουλευτές είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή και έπεσα πάνω στο Σπύρο Μπιμπίλα. Α, και, ωραία. Και το είχα ξεχάσει και απογοητεύτηκα πάρα πολύ, ρε εσύ. Απογοητεύτηκα. Γιατί? Πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, δεν θεωρώ ότι με τον Μπιμπίλα μπορούμε να πάμε μπροστά. Και με κάθε είδους κομπάρσο εκεί πέρα μέσα στη Βουλή, ο οποίος δεν κάνει τίποτα, δεν πατάει καν στη δουλειά του. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι μέσα που δεν βοηθάνε. Πρόσεξε, κανέναν. Πρόσεξε Γρηγόρη. Περνάνε νομοσχέδια με τρεις βουλευτές. Οι άλλοι απέχουν. Έχει περάσει ένα νομοσχέδιο με τρεις βουλευτές και ο πρόεδρος της Βουλής έλεγε δύο υπέρ και ένα όχι. Περνάει το άρθρο 34 κατά πλειοψηφία. Όταν δεις το κανάλι της Βουλής, η Βουλή είναι άδεια. Τα κυβερνητικά έδρανα είναι εντελώς άδεια. Δεν πατάει υπουργός. Ναι, ρε, δεν πατάνε, δεν πατάνε. Εγώ ψήφισα. Τι ψήφισα από χ? Απαιτώ από το δικό μου το βουλευτή να παρίσταται εκεί, να κάνει ερωτήσεις στα νομοσχέδια και αν μπορέσει να περνάει τροποποιήσεις υπέρ του ελληνικού λαού. Όμως όταν απέχει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό, η Βουλή δεν λειτουργεί. Και μην ξεχνάς τον Μπιμπίλα που είπες, σαν τον Μπιμπίλα έχει και άλλους η Βουλή. Αυτό λέγα, μόνο. Αυτό λέγαμε τόση ώρα, ρε, εσύ, για όλους αυτούς. Και η Τζόρτζια, η Τζόρτζια τώρα που βγήκε και είπε, ξέρω, λέει, να τραγουδάω και να χορεύω. Εντάξει, άμα ξέρεις να τραγουδάς και να χορεύεις. Κοπέλα μου, είσαι για κάποια πίστα. Δεν είσαι για την Ελληνική Βουλή. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, έχεις ταλέντο κάπου αλλού, συγχαρητήρια, ξέρεις να τραγουδάς, ξέρεις να. Μπορεί να είσαι καλύτερη. Μπορεί να είσαι καλύτερη, δεν λέω όχι. Τι σχέση έχει με την Ελληνική Βουλή και τι σχέση έχει το τραγούδι και ο χορός στην Ελληνική Βουλή? Τι σχέση έχουν οι καλικάτζαροι με τον Παπαδόπουλο, να πούμε, με τον κάθε Παπαδόπουλο? Τι σχέση έχουν όλα αυτά? Εδώ έχουμε προβλήματα. Ξέρεις, σοβαρά. Ξέρεις τι είπε ο Παπαδόπουλος? Θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου σε αυτούς που κάηκαν στις πυρκαγιές. Πώς θα τους δώσω τα συλληπιτήρια, αφού οι άνθρωποι είναι καμένοι στον άλλο κόσμο? Τι, και αυτός καμένος είναι. Έτσι είπε. Θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μου σε αυτούς που κάηκαν στις πυρκαγιές. Εγώ από εκεί και πέρα τι να σχολιάσω? Τίποτα, άστα. Επειδή εδώ νίκη, έχουμε ρε στην Ευρωβουλή τη μελέτη τώρα. Τι να λέμε, τη μελέτη. Έχουμε και τον Αυτιά. Τον Αυτιά! Τον Αυτιά, Θεέ μου, δεν μπορώ. Πάμε στο θέμα μας, Δημήτρη, γιατί πραγματικά δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει μέλλον με αυτή τη ζωή. Τώρα θα κάνουμε πρώτα έναν μικρό πρόλογο. Το θέμα μας είναι. Για να ακούσουμε. Η συγκριτική ανάλυση της Γερμανίας της ναζιστικής του 1933-1945 με την Ελλάδα του 2023, την εποχή του κορονοϊού, και θα δεις ότι τα μέτρα που εφάρμοσε ο Μητσοτάκης τα έχει εφαρμόσει ο Χίτλερ πάνω στους Εβραίους. Συγκριτική ανάλυση θα κάνουμε, αλλά πριν κάνουμε υπάρχουν κάποια σπουδαία γεγονότα που πρέπει να τα αναφέρουμε. Ο Τερναπετρίτης,
ομολόγησε ότι η συνθήκη την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου είναι οριστική και όχι προσωρινή, όπως μας είχαν παραμυθιάσει. Έτσι λοιπόν, ο Κούλης τον Αύγουστο του 2020 έφτιαξε το Τουρκ Αιτζίαν και τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, γιατί η συνθήκη που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο αφήνει εκτός το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, το 50% της Ρόδου και το 12% της Ανατολικής Κρήτης και κόβει το Αιγαίο στον 28ο παράλληλο. Τον κόβει η συνθήκη ΑΟΣ που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, διχοτομεί το Αιγαίο. Και βγαίνει ο Τερναπετρίτης και λέει ότι η συνθήκη είναι οριστική, ενώ μας λέγανε ότι είναι προσωρινή και θα συμπληρωθεί και κάτι άλλα μπαρμπούτσαλα. Είναι απατεώνες. Έτσι, είναι απατεώνες. Πρέπει να ξέρεις ότι χάνονται δεκάδες χιλιάδες, δεκάδες σπίτια Ελλήνων από πληστηριασμούς της απάτης. Στα δικαστήρια εμφανίζονται συμβάσεις αλλοιωμένες με αυξημένα επιτόκια και αλλαγή όρων της σύμβασης που την έχουν αλλάξει τη σύμβαση μονομερώς εις σέρβισης, χωρίς ο δανειολήπτης να ξέρει τίποτα. Και βγαίνουν διαταγές πληρωμής μόνο με τη σύμβαση που παρουσιάζουν τα δικηγορικά γραφεία, χωρίς να παρίστατο δανειολήπτης, χωρίς ο δικαστής να ξέρει αν έχει υπογράψει τη σύμβαση, χωρίς να ξέρει αν είναι αυτοί οι όροι. Έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες για αλλαγή επιτοκίων, αλλαγή όρων της σύμβασης και προσπαθούν αυτοί οι άμυροι δανειολήπτες να επικοινωνήσουν με τους σέρβισης και δεν μπορούν, δεν τους δέχονται. Γιατί ο στόχος είναι όχι να εξοφλήσουν το δάνειο, αλλά να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων. Έτσι, αυτό είναι ένα έγκλημα που η Ελληνική Βουλή πρέπει να το καταδικάσει και να νομοθετήσει για τις απάτες που έχουν κάνει οι σέρβισης και παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Το 2000, πρέπει να ξέρεις ότι μέχρι το 2030 οι συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες θα είναι πλέον παρελθόν. Θα γίνονται με αναγνώριση, οι συναλλαγές στις τράπεζες θα γίνονται με αναγνώριση των βιομετρικών χαρακτηριστικών μας. Δηλαδή με το δαχτυλικό αποτύπωμα ή με την κόρη του ματιού μας, που είναι και μοναδική. Η τράπεζα αντί για υπογραφή θα έχει αποθηκεύσει το δαχτυλικό μας αποτύπωμα ή την κόρη του ματιού μας. Θα πηγαίνουμε στο μηχάνημα και θα κάνουμε τη συναλλαγή πλέον με το δαχτυλικό μας αποτύπωμα ή με την κόρη του ματιού μας. Έτσι, σιγά σιγά θα αρχίσουν να λειτουργούν και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες με τον ίδιο τρόπο. Έτσι θα καταργήσουν την ιδιωτική ζωή, αφού οι τράπεζες τα γνωρίζουν τα πάντα για εμάς, από τα οικονομικά μας στοιχεία, τα προσωπικά μας δεδομένα, τα υγειονομικά μας δεδομένα. Και έτσι, αν δεν έχουμε κάνει τα νέα εμβόλια που θα έρθουν, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα το οποίο θα έχει περάσει. Το πείραμα της ψηφιακής κοινωνίας θα εφαρμοστεί πρώτα στις τράπεζες για να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες πολίτες και να τους βάλουν στην ψηφιακή εποχή. Αν δεν εφαρμόσουν αυτά οι πολίτες που προστάζουν οι τράπεζες, δεν θα έχουν χρήμα. Θα υπάρχει ένας οικονομικός τρόμος. Όποιος δεν ακολουθεί τις εντολές των τραπεζών δεν θα έχει πρόσβαση στο ψηφιακό νόμισμα, που δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα. Έτσι, την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι στρατευμένοι νέοι θα εκπαιδεύονται ώστε να αποτελούσουν το νέο εργατικό προλεταριάτο που ζητάνε οι πολυεθνικές, σε συνεργασία ο στρατός με τις εργοδοτικές οργανώσεις, όπως ο Σύνδεσμος ΟΣΕΒ κλπ. Οι στρατιώτες θα εκπαιδεύονται όχι μόνο στα όπλα, αλλά και σε εργασία που θα χρειάζονται οι εργοδότες. Έτσι θα γίνει σύνδεση του ελληνικού στρατού με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα επιλέγουν υπαλλήλους ή εργάτες μέσα από το στρατό, αφού θα τελειώσουν τη θητεία τους ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Την εκπαίδευση φυσικά αυτή θα την κάνουν στελέχη των ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα αξιολογούν τους στρατευμένους νέους ή τις στρατευμένες νέες, αφού θα περάσει νόμος ώστε να υπηρετούν και γυναίκες στο στρατό. Έτσι ο στρατός θα γίνει ένα τεράστιο ιδιωτικό σύστημα, αφού έτσι προστάζουν οι πολυεθνικές, και σιγά σιγά ο στρατός θα γίνει επαγγελματικός, δηλαδή μισθοφορικός. Έτσι,
πυλώνας των πολυεθνικών εταιριών όπως θέλουν αυτές. Σιγά σιγά όλες οι υπηρεσίες θα γίνουν ψηφιακές και ο πολίτης θα έχει πρόσβαση μόνο με το δακτυλικό του αποτύπωμα ή με την κόρη του ματιού του και τον προσωπικό αριθμό που θα έχει υποχρεωτικά από τη γέννησή τους. Τα παιδιά που γεννιούνται θα τους δίνουν τον προσωπικό αριθμό. Ακριβώς όπως τα ναζιστικά στρατόπεδα που ήταν εγκατεστημένα κοντά στις βιομηχανίες ή τις φάμπρικες για να μπορούν οι γερμανικές βιομηχανίες να έχουν άφθονο εργατικό δυναμικό. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία. Και τώρα θα κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση για τα μέτρα που εφάρμοσε ο Μητσοτάκης και θα δεις πόσο ίδια είναι με τα μέτρα που εφάρμοσε ο Χίτλερ στους Εβραίους. Στις 5 Μαρτίου του 1933 στη Γερμανία γίνονται οι προκαθορισμένες γενικές εκλογές. Ο Χίτλερ, έχοντας τη διάθεσή του τον κρατικό μηχανισμό, κυβερνούσε ήδη από τον Ιούλιο του 1932 την απάνθρωπη τρομοκρατία των SA, πρόγονοι των SS, και τη χρηματοδότηση των παγκοσμίων κεφαλαίων, πήρε το 44% των ψήφων ή 17.277.180.000 ψήφους. Ο Χίτλερ συνεργάζεται με το κόμμα των εθνικιστών του Παπέ και του Χίντερμπρουκ και ανεβάζει το ποσοστό του στο 52% των ψήφων. Αμέσως αναθεωρεί το γερμανικό σύνταγμα, αυτό που θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης, αναθεώρηση του συντάγματος, καθώς συγκεντρώνει τα 2/3 των ψήφων με την απαγόρευση του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και τη σύλληψη ενός σεβαστού αριθμού σοσιαλιστών βουλευτών. Απαιτεί από το Reichstag, τη Γερμανική Βουλή, μια πράξη εξουσιοδότηση, δηλαδή να νομοθετεί χωρίς καμία έγκριση από το Reichstag. Αμέσως μετά, με τη βοήθεια των SA, απέλυσε βία όλες τις τοπικές κυβερνήσεις των κρατηδίων και στη θέση τους τοποθέτησε πιόνια. Υποβιβάζει τα γερμανικά κρατήδια σε δήμους και ενοποιεί το γερμανικό κράτος κάτω από την ναζιστική εξουσία. Δημιουργεί δηλαδή το Τρίτο Ράιχ. Ράιχ είναι αυτοκρατορία. Έχει την απόλυτη στήριξη των παγκοσμίων τραπεζών και των πολυεθνικών εταιριών. Στις αρχές Απριλίου αρχίζει να δημιουργεί ένα νομοθετικό πλαίσιο εναντίον των κατωτέρων φυλών, δηλαδή εναντίον των Εβραίων, των Τζιγκάνων, των Γκέι και όλων των άλλων μειονεκτήτων που θεωρεί ότι θα μολύνουν υγειονομικά, πρόσεξε, την άρια φυλή. Δίνει εντολή για υποχρεωτικό εμβολιασμό των κατωτέρων φυλών και μέσα εδώ ο Μητσοτάκης εντολή έδωσε για υποχρεωτικό εμβολιασμό των Ελλήνων, έτσι ώστε να στηρωθούν και να μην αναπαράγονται. Με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στηρώθηκαν την περίοδο 1934-35 και 1938-1940 400.000 πολίτες των κατωτέρων φυλών για λόγους δημόσιας υγιεινής. Το ίδιο έκανε και ο Μητσοτάκης. Μας εμβολίασε υποχρεωτικά για λόγους δημόσιας υγιεινής. Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε ο Γενικός Γραμματέας του ΠΟΗ, Τέντρος Γεμπρεσούς, στην Αιθιοπία, όπου μέσω εμβολιασμών στήρωσε τη φυλή Αμχάρα. Η φυλή Αμχάρα αποτελεί το 30% του πληθυσμού της Αιθιοπίας. Η Αιθιοπία περίπου έχει πληθυσμό 105 εκατομμύρια ανθρώπους. Η φυλή Αμχάρα μειώθηκε μέσω των εμβολιασμών κατά 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Διεθνής Αμνηστία έχει κατηγορήσει τον Γεμπρεχεσούς για γενοκτονία. Σήμερα ο Γεμπρεχεσούς μέσω του ΠΟΗ κατευθύνει τις χώρες σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Στην Ελλάδα του 2020, στις 11 Τρίτου του 2020, με το νόμο 4675, καθίσταται ο εμβολιασμός υποχρεωτικός. Αρκεί να διαράσει τον πληθυσμό σε ομάδες και να τον εμβολιάσεις κατά ομάδα, ώστε να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. Ο νόμος 4675, 11 Τρίτου, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Ψηφίστηκε σε 11 Τρίτου, αλλά βγήκε σε δημόσια διαβούλευση στις 5 Φεβρουαρίου του 2020. Όμως το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα εμφανίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Πόσο νόμος βγήκε σε δημόσια διαβούλευση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στις 5 Φεβρουαρίου, 21 μέρες πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα? Πώς ήξερε η ελληνική κυβέρνηση ότι στο μέλλον
θα χρειαστεί υποχρεωτικός εμβολιασμός πριν καν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. Στις 7 Απριλίου εκδίδεται στη Γερμανία ο ναζιστικός νόμος για την αποκατάσταση του επαγγελματικού δημόσια τομέα. Για να εργαστεί στο δημόσιο τομέα πρέπει να αποδείξει με έγγραφα και πιστοποιητικά ότι δεν έχει εβραϊκή καταγωγή μέχρι τέταρτης γενιάς στο παρελθόν. Κάθε δημόσιος υπάλληλος πρέπει να αποδείξει την άρια καταγωγή του. Στην Ελλάδα του 2021 είχαν πληθύνει οι φωνές των ειδικών, παραδείγματος χάρη του Βασιλακόπουλου, που λέγανε ότι για να εργαστείς στο δημόσιο πρέπει να παρουσιάσεις πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Χίτλερ στους Εβραίους. 25 Απριλίου εκδόθηκε ο νόμος κατά την υπερπλήρωση των γερμανικών σχολείων και πανεπιστημίου. Οι Εβραίοι μαθητές που θα φοιτούσαν στα σχολεία για πρώτη φορά δεν έπρεπε να ξεπερνούν το 1,5% σε κάθε σχολείο και πανεπιστήμιο. Ενώ ο συνολικός αριθμός των φοιτητών και των μαθητών έπρεπε να είναι κάτω από το 5% όσον αφορά τους Εβραίους. Στο 1938 πέρασε νέος νόμος με τον οποίο οι Εβραίοι αποκλείονταν από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της Γερμανίας. Στην Ελλάδα του 2021 απαγορεύεται να εισέλθει στα σχολεία και στα πανεπιστήμια χωρίς self-test και μάσκα. Ενώ ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μιλούσε για εμβολιασμό από ηλικίας 12 ετών. Το 1934 οι γερμανικές αρχές άρχισαν να εφαρμόζουν την απαγόρευση των Εβραίων από μέρος σε μέρος. Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μεταφερθούν σε συγκεκριμένους χώρους γκέτο. Το γκέτο είναι ο προγόνος των στρατοπέδων συγκέντρωση. Το 2020 επιβλήθηκε ο απόλυτος περιορισμός στις μετακινήσεις ακόμη και από Δήμο σε Δήμο. Όπως οι Εβραίοι το 1934 απαγορευόντουσαν να μετακινούνται, έτσι και ο Μητσοτάκης ψήφισε νόμο με περιορισμό στις μετακινήσεις. Γιατί έπρεπε να στέλνουμε ένα SMS ή να έχουμε ένα σημείωμα για να μετακινηθούμε και από Δήμο σε Δήμο. Το ίδιο έκανε ο Χίτλερ με τους Εβραίους. Τα μέτρα στην ναζιστική Γερμανία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα μέτρα πρώτου 1936 και τα μέτρα μετά το 1936. Αυτό έγινε γιατί το 1936 έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Γερμανία και έπρεπε το καθεστώς να δείξει δημοκρατικό πρόσωπο. Η τέλεια δικτατορία έχει τη μορφή δημοκρατίας. Στις 14 Ιουλίου του 1938 εκδόθηκε ένας νόμος που νομιμοποιούσε τη στήρωση μέσω εμβολιασμών για 9 κατηγορίες ανθρώπων. Δημιουργήθηκαν δικαστήρια κληρονομικής υγείας. Παντού με πρόσχημα τη δημόσια υγεία, όσοι δεν επιθυμούσαν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, να διώκονται ποινικά. Στην Ελλάδα του 2021 τα δικαστήρια καταδίκασαν σε ποινή φυλάκισης τους Έλληνες γιατί δεν φορούσαν μάσκες ή δεν είχαν κάνει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Το 1938 ψηφίστηκε ο νόμος για τις ταυτότητες των Εβραίων. Τα δελτία ταυτότητας των Εβραίων είχαν ειδικά χαρακτηριστικά που έφερνε το γράμμα Jew, σφραγισμένο με κόκκινο μελάνι. Επιπλέον προσθέθηκε ένα ενδιάμεσο όνομα, παραδείγματος χάρη Ισραήλ, δηλαδή David Israel Kuhn και Σάρα για τις γυναίκες. Τους υποχρέωσαν για να κυκλοφορούν δημόσια να ράψουν στα ρούχα τους σε εμφανές σημείο ένα κίτρινο αστέρι. Στην Ελλάδα του 2021 που είχε επιβληθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας έπρεπε να κυκλοφορείς υποχρεωτικά με την ταυτότητά σου και να στέλνεις SMS με τους όρους της μετακίνησής σου. Τι ώρα μετακινείσαι, σε ποιο τόπο θα πας, ακριβώς όπως έκαναν οι Εβραίοι στη Γερμανία. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1935 ψηφίστηκαν στη Γερμανία οι νόμοι της Νιρεμβέργης για την προστασία της κληρονομικής υγείας του γερμανικού λαού. Στην Ελλάδα του 2020 ψηφίζονται οι νόμοι για την προστασία της δημόσιας υγείας, ακριβώς όπως στη Γερμανία.
οι νόμοι της Νιρεμβέργης υποχρέωναν τους κατοίκους στη Γερμανία να αποδείξουν τη φυλετική τους καθαρότητα μέσω εγγράφων και πιστοποιητικών. Στην Ελλάδα του 2021 έπρεπε να αποδείξεις ότι είσαι υγειονομικά καθαρός, δηλαδή εμβολιασμένος, με την επίδειξη του πράσινου πιστοποιητικού. Το 1938, μετά τα μέτρα για τους Εβραίους στη Γερμανία, ανέγιναν πολύ σκληρά, επιβλήθηκε lockdown στα μαγαζιά και στις επιχειρήσεις των Εβραίων, των μικρομεσαίων, ενώ πολλοί Εβραίοι έμποροι καταστράφηκε. Φυσικά ο Χίτλερ δεν ακούμπησε την ελίτ των Εβραίων όπως η οικογένεια Ρότσιλ. Διέλυσε τη μεσαία τάξη των Εβραίων προς όφελος των πολυεθνικών. Επιβλήθηκε λοιπόν το 1938 στη Γερμανία lockdown. Στην Ελλάδα του 2020 το lockdown επιβλήθηκε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν επιβλήθηκε lockdown σε καμιά τράπεζα, σε κανένα σούπερ μάρκετ και σε καμιά μεγάλη επιχείρηση όπως είναι η Κόσκο, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, το Αττικό Μετρό και σε καμιά επιχείρηση της ελληνικής αστικής τάξης, δηλαδή στα ναυπηγεία, στα δηληστήρια, μόνο στους μικρομεσαίους επιβλήθηκε lockdown στην Ελλάδα. Το 1938 και 1939 ψηφίστηκαν νόμοι στη Γερμανία που έδεσαν τους Εβραίους στο περιθώριο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Τους απαγορεύτηκε η είσοδος σε θέατρα, κινηματογράφους, πισίνες και άλλους χώρους συναδρισεών για να μην μολύνουν υγειονομικά την άρια φυλή. Στην Ελλάδα του 1921 είχαν αρχίσει και επιβάλλονται κοινωνικοί περιορισμοί στους ανεμβολίαστους. Παραδείγματος οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν ελεύθερα με αεροπλάνα ή πλοία. Έτσι, δεν μπορούσαν να μπαίνουν ελεύθερα σε κινηματογράφους ή θέατρα. Η ναζιστική πολιτική επέταξε την επιστήμη και τους ειδικούς, οι οποίοι βοήθησαν την εφαρμογή της ναζιστικής βιοπολιτικής. Το 2021 η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, η οποία χρηματοδοτείται κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές, έχουν ταχθεί με το μέρος της παγκόσμιας ελίτ που προσπαθεί να επιβάλλει τον παγκόσμιο καθολικό εμβολιασμό. Τα ναζιστικά ΜΜΕ έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της ναζιστικής βιοπολιτικής και τη χειραγώγηση της γερμανικής κοινωνίας. Έτσι η γερμανική κοινή γνώμη αδιαφόρησε για τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της τελικής λύσης και την εξόντωση των Εβραίων της Ευρώπης. Και εδώ τα ΜΜΕ τον ίδιο ακριβώς ρόλο έπαιξαν. Υπέρ των εμβολιασμών. Έτσι, έλεγαν όλα υπέρ των εμβολιασμών. Δηλαδή εφάρμοσαν την ναζιστική βιοπολιτική. Τα ναζιστικά, έτσι λοιπόν, η κοινή γνώμη στη Γερμανία διαφόρησε. Έτσι στις 7 Δεκεμβρίου του 1941, ο Γερμανός επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων εκδίδει το διάταγμα «Νύχτα και ομίχλη». Όσοι αντιστέκονται στη ναζιστική εξουσία και στις πρακτικές της, συλλαμβάνονται και εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα και την ομίχλη. Η ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μάρκαραν τους κρατούμενους με τατουάς. Τους μάρκαραν με έναν αριθμό και από ανθρώπινες οντότητες γινόντουσαν απλοί αναλώσιμοι αριθμοί. Ήταν ο προπομπός του barcode, του γραμμικού κώδικα, με τον οποίο στο μέλλον θα μαρκάρονται τα προϊόντα αλλά και οι άνθρωποι. Στην Ελλάδα του 1921 ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν ένα προσωπικό αριθμό, δηλαδή ένα barcode, όπως έχουν τα προϊόντα. Οι ανθρώπινες οντότητες θα αντικατασταθούν με ένα 12-ψήφιο αριθμό, με 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Όλες οι συναλλαγές θα γίνονται με αυτόν τον αριθμό. Οι άνθρωποι θα γίνουν εμπορεύσιμα προϊόντα. Θα καταργηθεί η ιδιωτική ζωή και η ιδιωτική ελευθερία. Έτσι λοιπόν τα παιδιά που γεννιούνται στα μεευτήρια θα πρέπει από τη γέννησή τους να έχουν αυτό το προσωπικό αριθμό. Η βιοπολιτική του ναζισμού είχε στόχο τη διαχείριση των ανθρωπίνων σωμάτων και συνεπώς τη διαχείριση της ζωής και της φύσης.
Όμως τέτοιου είδους διαχείριση με όρους πολιτικής επιστήμης είναι ολοκληρωτική, φασιστική και χυδαία και απάνθρωπη, γιατί προσπαθεί να καταπνίξει την ελεύθερη άποψη, τη διαφορετικότητα της έκφρασης, τον πλουραλισμό, τις πολιτικές και πολιτιστικές ελευθερίες, το δικαίωμα στη ζωή, την ελεύθερη διαχείριση του σώματος, την έννοια του δικαίου και της ισονομίας. Και εδώ το ερώτημα είναι, εάν ο Μητσοτάκης εφάρμοσε την περίοδο του κορονοϊού την πολιτική του φασισμού, μας επέτρεπε λοιπόν, μας επέτρεπε να έχουμε ελεύθερη διαχείριση του σώματός μας? Όχι. Μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικότητα στην έκφραση και να εκφραζόμαστε εναντίον των εμβολιασμών? Όχι. Είχαμε πολιτιστικές ελευθερίες? Όχι. Δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε. Είχαμε την έννοια του δικαίου και της ισονομίας? Όχι. Οι εμβολιασμένοι είχαν περισσότερα νομικά δικαιώματα από τους ανεμβολίαστους. Δηλαδή, η βιοπολιτική του ναζισμού εφαρμόστηκε στην περίοδο του κορονοϊού στην Ελλάδα ακριβώς όπως είχε εφαρμοστεί στο Τρίτο Ράιχ και την εφάρμοσε ο Μητσοτάκης. Αυτό να ξέρετε, όσοι πάτε να ψηφίσετε, την εποχή του κορονοϊού βρήκανε μια ευκαιρία και πέρασαν ένα σωρό πράγματα που θα μας ακολουθούν συνεχώς σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Σε λίγο αλλάζουν οι τράπεζες μορφή, δεν θα μπορείτε να πάρετε λεφτά από τις τράπεζες. Μόνο με την κόρη του ματιού σας ή το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Θα έχουμε ένα barcode όπως τα εμπορεύματα και με αυτό το barcode θα κουνιόμαστε, θα μετακινούμαστε. Όποιος είναι χρήσιμο στην κοινωνία που έχουν φτιάξει ήδη μια νέα κοινωνία που θα τη δείτε σε πολύ λίγο καιρό. Αυτή τη στιγμή ζούμε την κοινωνία του χάους, γιατί πρέπει οι πολίτες μόνοι τους να ζητήσουν μια αστυνομική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε παιδική εγκληματικότητα, έχουμε εμπόριο ναρκωτικών, έχουμε ένα σωρό αλλοπρόσωπες δολοφονίες γυναικών, μαζικές δολοφονίες και ένα σωρό άλλα πράγματα που δημιουργούν την κοινωνία του χάους και τρομοκρατούν τον κόσμο, ώστε να δεχτούν οι πολίτες μόνοι τους και να ζητήσουν να περάσουμε σε μια αστυνομική κοινωνία που δεν θα υπάρχει καμιά ελευθερία μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης που θέλει να επιβάλλει ο Τερναπετρίτης. Έτσι θα περάσουμε σε ψηφιακή διακυβέρνηση σιγά σιγά. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αλλάξει το λογότυπό της και θα περάσει σε ψηφιακή μορφή μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχει ζητήσει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Ελλάδος της έχει δώσει άδεια. Θα ακολουθήσουν όλες οι τράπεζες και όλα τα καταστήματα. Τα σούπερ μάρκετ δεν θα έχουν ταμεία. Θα μπαίνεις με το κινητό σου, θα περνάς τον barcode στα προϊόντα, θα πηγαίνεις μετά στην έξοδο, θα κάνεις έτσι τον barcode και τα χρήματα θα μεταφέρουν από το λογαριασμό σου στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Θα απολυθούν εκατομμύρια άνθρωποι, θα μείνουν άνεργοι, γιατί δεν θα βρίσκουν δουλειά, θα πέσει μια κοινωνική αναταραχή. Τώρα μας ετοιμάζουν γι' αυτό με το πείραμα της πείνας που κάνουν τώρα, γιατί οι μισθοί φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Μετά τις 15 του μήνα οι μικρομεσαίοι δεν έχουν λεφτά για να ζήσουν. Τώρα θα μας περάσουν ασφάλιση των αυτοκινήτων και των κατοικιών για φυσικές καταστροφές και όποιος δεν έχει κάνει ασφάλιση δεν θα μπορεί ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει ούτε το αυτοκίνητό του, ούτε το σπίτι του. Θα μας περάσουν υποχρεωτικά αναβάθμιση του σπιτιού, ανακαίνιση από το 2026 μέχρι το 2032 για να μειώσουμε τις εκπομπές ενέργειας που εκπέμπει το κάθε σπίτι. Για να κάνουν αυτή την αναβάθμιση θα χρειαστούν οι Έλληνες πολίτες 30 με 50 χιλιάρικα για κάθε σπίτι. Πόσοι από τους μικρομεσαίους μπορούν να διαθέσουν 50 χιλιάρικα για να φτιάξουν και να κάνουν αναβάθμιση του σπιτιού τους? Δηλαδή πάμε σε μια κατάσχεση ομαδική των αυτοκινήτων που είναι βασικός τρόπος μετακίνησης των Ελλήνων και των σπιτιών. Αυτό γίνεται τώρα με εκατοντάδες πληστηριασμούς παράνομους. Πάνε
τα δικηγορικά γραφεία μια σύμβαση σκέτη που δεν αποδεικνύει αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης. Ο δανειολήπτης δεν παρίσταται στο δικαστήριο για να απολογηθεί. Ο κατηγορούμενος δηλαδή που θέλουν να τον ξεσκίσουν δεν παρίσταται στο δικαστήριο. Πόσο δικαστής ξέρει ότι είναι υπογραφή δική του? Δηλαδή εγώ φτιάχνω μια σύμβαση και λέω Γρηγόρης Αιρέτης μου χρωστάει 10 χιλιάρικα και βάζω μια υπογραφή. Και πάω στο δικαστήριο και το δικαστήριο βγάζει διαταγή πληρωμής για τον Γρηγόρη Αιρέτη. Χωρίς να ξέρει αν έχει υπογράψει ο Γρηγόρης Αιρέτης. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει σε λίγο, γιατί όλα αυτά προωθούνται μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχουν περάσει με νόμο κυβερνήσεις του Μητσοτάκη, δύο κυβερνήσεις. Έτσι, έχουν περάσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων, γιατί αυτός είναι ο στόχος, και την περιουσία τους, οποιαδήποτε περιουσία τους. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα αυτοκίνητά μας, γιατί οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προγραμματίσει μέχρι το 2050 να έχουν πουλήσει στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και τα πιόνια, οι πρωθυπουργοί των ευρωπαϊκών χωρών πιέζουν τους λαούς, είναι καταρχάς η κυβέρνηση όπως και το δικαστικό σώμα είναι ανθέληνες. Βγάζουν αποφάσεις συνεχώς εναντίον των Ελλήνων. Δεν μπορεί να είναι ελληνική δικαιοσύνη ή ελληνική πολιτική αυτή τη στιγμή που χτυπάνε και ξέρνουν τον ελληνικό λαό. Θα αυξηθούν φυσικά οι τιμές των προϊόντων με το πρόσχημα του πετρελαίου, της αύξησης του πετρελαίου από τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, ο οποίος μπορεί να μην γίνει, αλλά μόνο με τη φήμη θα αρχίσει να ανεβαίνει το πετρέλαιο. Έτσι, άρα και η τιμή της βενζίνης. Τα αυτοκίνητα δύσκολα θα μπορούμε να κινηθούμε, γιατί αν αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή της αύξησης του πετρελαίου θα συμπαρασύρει όλα τα προϊόντα, τα βιομηχανικά και τα αγροτικά, και θα έρθουμε σε μια εποχή πείνας και θα ζητάμε μια άλλη κοινωνία που την έχουν έτοιμη να μας την προσφέρουν. Είναι έτοιμη κοινωνία που θέλουν να έχουμε. Ή θα είναι μια ψηφιακή κοινωνία όπου ο άνθρωπος θα έχει ένα μπαρκόντ όπως το Auschwitz. Κάνανε οι Γερμανοί, σφραγίσανε τους κρατούμενους με έναν αριθμό και θα κινείται ακριβώς όπως τα πλαίσια του Auschwitz. Και να πω κάτι για το πολιτικό σκηνικό. Στην Ελλάδα οι μεγάλες πολιτικές οικογένειες είναι πολύ πιθανόν να έχουν συνεργαστεί με τους Ναζί την κατοχή. Το 1960 στο Ισραήλ γίνεται η δίκη του Άντολφ Άιχμαν, που ήταν ένας δολοφόνος των Εβραίων. Σε αυτή τη δίκη η CIA παρουσιάζει έγγραφα που λέει ότι ο Καραμαλής ήταν συνεργάτης και καταδότης των Ναζί. Ο Καραμαλής τότε ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα το 1960 που έγινε η δίκη. Στέλνει λοιπόν επίγον τηλεγράφημα στον πρέσβη μας στο Ισραήλ και παρακαλάει τους Εβραίους, τους Ισραηλινούς, να αποσύρουν τα έγγραφα της CIA ότι ο Καραμαλής ήταν καταδότης. Σύμφωνα με το βιβλίο του Δημοσθένη Κούκουνα «Τα ένοχα μυστικά της κατοχής», ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν σύμβουλος του Τσολάκογλου και σύμβουλος της γερμανικής πολιτικής του Τσολάκογλου και στενός συνεργάτης των Ναζί. Το 1944, στις 27 του Γενάρη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είμαστε κατοχή, 27 του Γενάρη του 1944, είμαστε κατοχή, παίρνει από την Τράπεζα της Ελλάδος 50 εκατομμύρια δραχμές με την υπογραφή του Γερμανού διοικητή της Αθήνας. Για να καταλάβεις γιατί ακριβώς αυτές οι τρεις οικογένειες κυβερνάνε στην Ναζιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει στριμώξει όλους τους λαούς της Ευρώπης και σιγά σιγά τους θα περάσουν σε καθεστώς πείνας. Και οι τρεις οικογένειες υπάρχουν υπόνοιες, αν όχι αποδείξεις, ότι έχουν συνεργαστεί με τους Ναζί. Και γι' αυτό κυβερνάνε την Ελλάδα μέσα στην Ναζιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιον θα διαλέγανε οι Ναζί της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η Μέρκελ, το Μέρκελ είναι ναζιστικό, το όνομά της ήταν Κάσνερ. Και προτίμησε να πάρει το όνομα του πρώτου άντρα, που ήταν ο Ούλριχ Μέρκελ, που ήταν ναζιστής, το κράτησε. Έτσι, πολλοί
καγκελάροι της Γερμανίας ήταν ναζιστές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στήσανε την Ευρωπαϊκή Ένωση τη σημερινή. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να βλέπετε. Ο Γρηγόρης έλεγε για τη Βουλή, πάρτε τα ονόματα μέσα στη Βουλή και κάντε μια σύγκριση με αυτούς που συνεργαστήκανε με τους Ναζί. Μπορεί να βρείτε πάνω από 20 ονόματα μέσα στην Ελληνική Βουλή σήμερα. Ο Πικραμένος που είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας του Όθωνας, του είχαν δώσει οι Γερμανοί το εμπόριο του τύπου στην Αττική. Αυτός έκανε το εμπόριο του τύπου στην Αττική. Μοίραζε τις εφημερίδες. Ο πατέρας του Πικραμένου. Ήταν ο Πικραμένος ο πρώτος μαθητής στη γερμανική σχολή όταν άρχισε να ξαναλειτουργεί μετά το κλείσιμο που είχε επιβληθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και ο Χριστοφοράκος. Χριστοφοράκος, Πικραμένος, γνωρίζονται από τη γερμανική σχολή εδώ στην Αθήνα. Τίποτα δεν είναι αθώο, τίποτα δεν είναι καθαρό. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και τα αυτιά σας πεντάνυχτα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση, Γρηγόρη μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, για να ξέρει ο κόσμος πού μας πάνε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, βήμα-βήμα μας πάνε. Με ένα βήμα. Και επειδή εμείς είμαστε γνήσιοι σαν οφάγοι και το καθημερινό μας φαΐ είναι ο σανός, τα έχουμε αποδεχτεί όλα αυτά, έχουν κόψει το Αιγαίο στον 28ο μεσημερινό, δεν έχουμε μιλήσει τίποτα. Περνάνε τώρα ψηφιακά πράγματα που θα έχουμε με την κόρη του Μαρτίου και το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Περνάμε σε μια νέα κοινωνία που την έχουν έτοιμη, αλλά την περνάνε σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι. Περνάνε ένα κομμάτι, όταν το συνηθίσουμε, περνάνε το επόμενο κομμάτι. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα, εμείς μπορεί να μην τα προλάβουμε όλα μέχρι το τέλος, οι μεγάλοι άνθρωποι δηλαδή, που είναι πάνω από 60, μπορεί να μην την έχουμε προλάβει αυτή την κοινωνία μέχρι το τέλος, αλλά θα έχει πολλές κοινωνικές αναταραχές. Πρέπει να ξέρεις, ετοιμαστείτε. Τώρα με τον πόλεμο αυτό, ετοιμαστείτε. Τον πόλεμο τον κάνουν οι πολυεθνικές. Δεν τον κάνουν οι λαοί. Οι λαοί σκοτώνονται στα πεδία των μαχών. Σκοτώνονται, πεθαίνουν στα πεδία των μαχών. Όλοι αυτοί που έχουν πεθάνει στην Ουκρανία ή στη Γάζα, τι είναι, λαός. Έχετε δει κανέναν επίσημο ή κανένα βιομήχανο να σκοτωθεί ή κανέναν εφοπλιστή. Ο λαός πεθαίνει για τα συμφέροντα τα δικά τους. Και βάλε το τραγούδι του Κυρμέντιου που λέει «Και όλα για όλα κουβαλούσα στον πόλεμο πολυβόλα». Η μπαλάντα, το έχουμε βάλει πολλές φορές. Έχω ετοιμάσει τραγούδι. Πασχάλη Στεριζή στα Λαδάδικα. Ωραία. Καλά είναι και τα Λαδάδικα. Καλά είναι και τα Λαδάδικα. Γιατί το λάδι είναι το εθνικό προϊόν της Ελλάδος. Όλοι λαδώνονται από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Είναι το εθνικό προϊόν της Ελλάδος και πρέπει να έχουμε πολλά λαδάδικα για να πάρουν όλοι οι λαδωμένοι. Έτσι δεν είναι? Έτσι, αδερφέ. Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι. Γεια σου, αδερφέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχεις. Ακούσατε το Δημήτρη το τραπεζικό. Τραγουδάκι, όπως είπαμε, λαδάδικα. Βάλαμε πριν Μητροπάνο, θα βάλουμε τώρα Πασχάλη Τερζή. Περιμένετε οι τηλεφωνικές γραμμές την τρίτη ώρα. Πρώτα θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, να έρθει η Δέσποινα Υποτίτση. Να μας πει λίγο τι γίνεται εκεί πέρα έξω, να ενημερωθούμε. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Δεν φεύγει κανένας. Για πάμε. Πάμε, Πασχάλη Στεριζής. Δώσ' το όμως. Δώσ' το. Άιντε. Άντε ρε. Χω. Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Με Μητροπάνο μαζί είναι, όχι μόνος του. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδι. Μαζί. Έγινες φήμη και γι' αυτό δεν φυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι.
Αθήνα σαν τέν που σε τυλιγούνε. Άσπρη και σέρτικη καπλή σε καταπίμουνε. Σε καλδερίνια ξενυχτάς υγραλιθό στρώτα του πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Πόσα δίνω, πόσα θες στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Χαμένες μοναξιές με σένα σμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι τους. Τόσα δίνω, πόσα θες στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Τόσα παίρνω κι ό,τι θες στη τιμή περιλαμβάνει το καφές. Τόσα δίνω, πόσα θες στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε κάμα με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες μονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Μακεδονία, ξακούστη του Αλεξάνδρου.
Το βλέμμα μου είναι θολό. Το βλέμμα μου είναι θολό. Όταν από ψηλά κοιτάω. Όταν από ψηλά κοιτάω. Το χωριουδάκι το μικρό. Το χωριουδάκι το μικρό. Ωραίο εκείνο χωριουδάκι. Ωραίο εκείνο χωριουδάκι. Μου λένε πως είναι τουρκικό. Μου λένε πως είναι τουρκικό. Μα εγώ δεν τους πιστεύω. Μα εγώ δεν τους πιστεύω. Γιατί έπαιζα εκεί μικρός. Γιατί έπαιζα εκεί μικρός. Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού. Φωνή! Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού. Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού. Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε. Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε. Είπα αχ Ελλάδα ποτέ. Είπα αχ Ελλάδα ποτέ. Θα μεγαλώσω να στρατευτώ. Θα μεγαλώσω να στρατευτώ. Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ. Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76 2-3-10-506-77. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 6907-483-484. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσε. Σήκω ρε, έπεσες. Λοιπόν, κάτσε ρε τον πελά μου. Ναι, σας ακούω. Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από Καβάλα. Γεια σου ρε Γιώργη. Ήθελα να αναφερθώ σε μια εκπομπή που έκανες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, για έναν με μια γέφυρα, ο οποίος δεν έγιναν κάποιες μελέτες κτλ. Ναι, για έναν καλεσμένο, ο οποίος βγήκε και είπε ότι υπήρξε μια γέφυρα η οποία δόθηκε σε μια εταιρεία, η οποία δεν είχε την ανάλογη εμπειρία, αλλά δεν είχε και τα ανάλογα χαρτιά που χρειαζόταν, ώστε να μπορέσει να κάνει αυτό που έκανε. Πολύ σωστά. Πρώτα να αναφερθώ σε αυτό, γιατί και εγώ έχω μια εμπειρία παρόμοια. Το 2019 κουβαλούσαμε στη Θέα, από κάτω από μια περιοχή τέλος πάντων, εδώ για μια γέφυρα προς τα Μάλγαρα που τώρα είναι κλειστή. Και εδώ και πόσο καιρό, ταλαιπωριόμαστε όλοι με τα διόδια, ειδικά εμείς οι αυτοκινητιστές, μιλάμε, γίνεται ένας χαμός. Η γέφυρα αυτή το 2019 είχε μελετηθεί για να τη φτιάξουν και όταν ξεφόρτωνα τα στιθέα μου, ξεφόρτωναν οι άνθρωποι εκεί με τον κεράνο, λέω τον ένα το μηχανικό εκεί, τι γίνεται, γιατί δεν κλείνεται τη γέφυρα, το δρόμο για να φτιάξει τη γέφυρα. Αλλά μου λέει η γέφυρα είναι έτοιμη να πέσει, μου λέει. Έλα βρε τώρα, του λέω, σταμάτα. Έλα από κάτω να δεις. Κατεβαίνουμε κάτω με τον άνθρωπο και η γέφυρα αυτή κουνιόταν σαν σάπιο δόντι. Αυτό έγινε το 2019, Γρηγόρη. Ωραία. Έχουμε 2024. Είναι κάποιους μήνες κλειστή η γέφυρα και τώρα ξεκίνησαν να την κάνουν. Ακόμη δεν την έχουν κάνει φυσικά. Και δεν ξέρουμε κι εμείς πότε θα την κάνουν για να μπορούμε να πάμε κι εμείς σαν άνθρωποι στη δουλειά μας. Δεύτερον, είχες αναφερθεί κάτι κάποια στιγμή πάλι στην ίδια εκπομπή για διόδια που πληρώνουμε, αν δεν κάνω λάθος, για κάποιες συνεισφορές κτλ. Σωστά θυμάμαι. Ναι, σ' ακούω. Ωραία. Εγώ έχω να σου πω ότι σαν αυτοκινητιστής, όχι μόνο εγώ, ότι περισσότεροι αυτοκινητές, εγώ έχω ένα αυτοκίνητο ας πούμε, ετησίως μπορεί να φτάσουμε και τα 25 χιλιάρικα σε διόδια. Το νούμερο είναι αυτό που άκουσες ακριβώς. 25.000 ευρώ. 22, 23 ανάλογα. Για το που δουλεύει ο καθένας. Τα ποσά είναι τεράστια. Τα τέλη κυκλοφορίας, τα δικά μου συγκεκριμένα, ανέρχονται στο 1,5 χιλιάρικο. Και ρωτώ εγώ τώρα εσένα, σαν Γρηγόρη. Πού πάνε ρε Γρηγόρη αυτά τα λεφτά? Δεν μπορεί να βγει ένας άνθρωπος και να μου πούν, καλά ρε Γιώργο, εσύ τα πληρώνεις αυτά τα λεφτά. Ναι, αλλά πάνε εκεί, κάνουμε εκείνο, φτιάχνουμε το άλλο. Τι κάνουνε Γρηγόρη? Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Αρχικά, τα διόδια τα έχουν δώσει σε ιδιώτες. Ναι, το δηλαδή, γνωρίζω. Αυτά τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λες, άμα πηγαίναν στο κράτος, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε το πού πάνε αυτά τα λεφτά και πώς αξιοποιούνται και τι κάνουν. Από τη στιγμή που το δίνουν σε έναν ιδιώτη, δεν μπορούμε να αναρωτηθούμε το πού πάνε τα λεφτά. Αυτά στις τσέπες του πάνε.
Άρα δηλαδή, εμένα μου φεύγουν από την τσέπη μου παράδειγμα αυτά τα χρήματα που σου είπα. Μπορεί και λίγο λιγότερα κάποιες φορές, μπορεί και λίγα περισσότερα τις υπόλοιπες. Για τα διόδια. Και δεν ξέρω, ναι, για τα διόδια. Και δεν ξέρω που πάνε. Στις τσέπες, στις τσέπες του ιδιώτη πάνε, λοιπόν, στην εταιρεία. Μα αυτό σου εξηγώ. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος που έχουν κάνει. Και το κάνουν σκεμμένα φυσικά για να πηγαίνουν τα χρήματα στις τσέπες. Αλλά κανονικά θα έπρεπε αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στο κράτος ώστε να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε συντήρηση και πάει λέγοντας. Τα δώσαν σε ιδιώτη και τα τσεπώνει. Σίγουρα αυτός ο ιδιώτης. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου, αλλά είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δίνει ένα κομμάτι των εισόδων σε αυτόν που του έδωσε τη δουλειά. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωραία. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω σε δρόμους, σε χωριά κτλ. Δεν το συζητάμε και έτσι. Εκεί μιλάμε, γίνεται το έλα να δεις. Είναι οι δρόμοι της μόμας ακόμη. Μου λένε οι παππούδες, έτσι που τα προλάβαμε εμείς αυτά. Μου λένε αγόρι μου, λέει εδώ οι δρόμοι της μόμας είναι ακόμα. Τι ψάχνεις να βρεις. Τώρα κάθε δεύτερη τετραετία, άμα βγει κανένας δήμαρχος και είναι λίγο. Θέλει δίνει ντεμή να βγει να μην βγει, πατάει και καμιά 500-600 μέτρα μες στο χωριό σε κεντρικούς δρόμους πάντα μιλάμε, δεν μιλάμε για γειτονιές και στοκάκια. Εκεί γίνεται το έλα να δεις, είναι σαν τους δρόμους της Σύνδο. Λοιπόν, και όλα καλά. Αυτά. Σε ευχαριστώ αδερφέ, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα από Σέρες. Καλησπέρα αδερφέ. Ήθελα να πω μια ιστορία επικουρικά σε αυτά που έλεγε ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Όταν πρωτοξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα μέτρα για τον κορονοϊό και όλοι αυτοί οι περιορισμοί τέλος πάντων, εγώ ανεποκατέβαινα όπως κάνω και τώρα τα σύνορα για επαγγελματικούς λόγους με φορτηγό. Τότε λοιπόν δεν επιβάλλονταν κανένας περιορισμός στα φορτηγά και ρώτησα έναν αστυνομικό Έλληνα, ρε εσύ του λέω δίπλα έχετε τους δυο ταχύδες και τους αντιμετωπίζετε σαν λεπρούς. Υπάρχουν υγειονομικοί με μάσκες και με στολές σαν να είναι ούφο και εγώ στα 5 μέτρα από σας δεν με επιβάλλετε και δόξα τω Θεώ που δεν με επιβάλλετε ούτε χαρτιά να έχω, ούτε πιστοποιητικά να έχω, ούτε τίποτα. Απλά λέω εξήγησέ μου γιατί γίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω τον ιό και τον μεταφέρει μόνο ο γιο ταχύς. Μου λέει ρε φιλαράκι, λέει άμα επιβάλλαμε τα ίδια μέτρα και στις νταλίκες και τα φορτηγά θα σταματούσε το εμπόριο. Με αυτό τώρα την κουβέντα που μου είπε, εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι όλα ήταν φτιαχτά, όλα ήταν ένα, αποσκοπούσαν σε άλλα πράγματα όπως και ο Δημήτρης προείπε, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτή η συμπεριφορά του αστυνομικού, αυτή η απάντηση που έλαβα. Και πιστεύω και το λέω κάθε φορά ότι αν δεν υπήρχαν και τα όργανα της τάξης ή της πολιτείας γενικότερα οι υπάλληλοι να συνηγορούν σε αυτά τα πράγματα, ίσως αυτά τα πράγματα δεν θα επιβάλλονταν με τόσους γρήγορους ρυθμούς ή σε αυτό το μέγεθος που επιβάλλονται. Κάπου φταίνε και αυτοί οι οποίοι είναι τυφλά όργανα σε ό,τι πούνε οι κυβερνώντες τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να καταθέσω από την εμπειρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Σας ακούω, ναι. Καλησπέρα, αδερφέ μου. Καλησπέρα. Όταν ακούς ότι φταίει όλα κυβέρνηση, τότε τι να πεις, τι φταίει ο λαός που τους ψήφισε. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο πράγμα που πρέπει να κάποια στιγμή. Αλλά όπως έλεγα προηγούμενη φορά, συνέχεια το αναζητητάς, αναζήτηση τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, μπρε, δεν ζεις πλέον στην δική σου χώρα, ζεις στην ιδιωτική χώρα. Δεν μπορείς να ζεις πλέον να έχεις όλα τα ό,τι φταίει η κυβέρνηση. Φταίει ο λαός που τους ψήφισε. Να τελειώσουμε αυτό. Γιατί μοιράζουν δουλειά στον δική τους και τελειώνει πράγμα. Εκεί πέφτουν όλα τα λεφτά. Αν πεθάνεις τώρα, αν πες τώρα στον δρόμο και πεθάνεις, σε κάποια έρθει μετά από μία ώρα να σε πάρει. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Το δεύτερο, αυτά τα λεφτά που ψήφισαν όλα τα κανάλια λένε για το Παζόκ που βγήκε ανθρωπάκης. Δηλαδή τι γέλια είναι. Μία κόμμα που χρωστάει τόσα εκατομμύρια και ασχολούνται με αυτά και δεν λένε πόσο έχει χρέος κάθε κόμμα. Δηλαδή να πεις ότι αυτοί πραγματικά είναι αξιοπρέπειοι να ασχολούνται με. Αλλά εδώ όλα είναι όλα πουλημένα. Ωστόσο, ελπίζω επόμενη φορά ο ελληνικός λαός να βγάλει το μυαλό και να εξετάζει λίγο την αλήθεια που τους λέτε και εσείς και οι όλοι αυτοί που συζητάνε μαζί τους
Γιατί πλέον το ΛΕΠΟ θα ζουν μόνο από το στοίχημα, θα πάνε στο ΟΠΑΠ να παίξουν κανένα τζόκερ και μετά έτσι θα βγάλουν λεφτά, γιατί οι δουλειές θα έχουν τελειώσει και όλα θα πάνε σε αυτούς. Η νεαρία έχει φύγει ήδη και φεύγει. Ωστόσο αυτή η χώρα αν δεν ξυπνήσει θα μείνει σε ανθρώπους που είναι μόνο συνταξιούχοι και αυτοί όταν πεθάνουν μετά τα μερίδια εύκολα μοιράζονται. Το ξέρεις πολύ καλά. Θα σε ευχαριστήσω για που με άκουσες. Ευχαριστώ φιλαράκι μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτριος. Έλα ρε Μητσό. Τι έγινε άνθρωπε, καλό χειμώνα. Καλές υπομονές. Εντάξει, δύσκολο θα είναι ο χειμώνας, να ξέρεις. Πιο δύσκολο θα το περσίνει. Γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα και βλέπω ότι... Δεν έχει σχέση αυτό. Για ποιο λόγο το λες, λέω, γιατί νιώθεις έτσι. Δεν κατηγορώ που είσαι μικρότερος. Όχι, για ποιο λόγο θεωρείς ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αδερφέ. Απλά είναι τα πράγματα. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν είμαστε καλά, φίλε. Έχουμε μέτωπα τα οποία εμείς συμπάσχουμε ενώ δεν πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Με τους πόλεμους, να σε πω. Και στο Ισραήλ, μαζί με το Ισραήλ είμαστε. Και στην εδώ με τον Τακουνάκη, πώς το λένε αυτό, να πούμε τον Πισογκλέντη. Και με αυτόν τον Ουκρανό μαζί είμαστε. Δηλαδή, είμαστε βρώμα είναι η δουλειά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πάμε, πού να πάμε τώρα, για πες με εδώ τώρα πώς ξεκινάει να πούμε η καινούρια σχολική χρονιά. Να είχαμε να λέγαμε να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς γιατί είμαι θρασής και θα βρίσω και δεν θέλω να εκτεθούμε. Να πάμε αλλού, να μην πάμε υγιές παιδίες, πυροσβέστες που τους διώχνει, που αυτό και τα αυτά και τι. Για πες με εσύ, τι είναι τώρα, ασχολούμαστε με το Πασόκ, άμα το Πασόκ έβγαλε ας πούμε τον Ανδρουλάκη ή έβγαλε να πούμε την Παπαρίζου, θα τρελαθώ ρε Γρηγόρη τώρα να πούμε. Χρωστάνε τόσα εκατομμύρια και ασχοληθώ εγώ με το Πασόκ ρε Γρηγόρη και οι ειδείς μου λένε για το Πασόκ. Και ο Πασόκ ρε. Και ένας... Παπανδρέας πέρασε και εκείνο ήταν 15%. Το υπόλοιπο 75% ήταν σάπιο. Για ποιο Πασόκ ρε να μιλήσουμε και μου μιλάνε εδώ να πούμε και εδώ πέρα γίνεται να πούμε γίνεται, τι γίνεται ρε Γρηγόρη, καταρχήν ξέρεις τι γίνεται. Είσαι νοήμων του παλίκαρος και τα βλέπεις. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε. Πού πάμε δηλαδή, μας νοιάζει ποιος θα βγει στο Πασόκ και ποιος θα βγει στο αυτό και ποιος... Εδώ δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε τίποτα. Είναι κάποιος φωνάζει και τσιρίζει, δεν πάει να φωνάζει, τσιρίζει, να πούμε το μηδενίζουνε. Ξέρεις πόσες φορές προσπαθώ να σας ακούσω και δεν ακούγεστε. Το ξέρεις αυτό? Το ακούω. Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να σε πάρω, να σε πω, δεν ακούγεστε ρε, δεν ακούγεστε ρε. Πώς θα με έπαιρνες? Μα θέλω να σε πω και λέω τι να κάνω ρε που θα το ξέρουν. Μην βρίζεις στον αέρα όμως, ναι, φίλε, συγνώμη, εντάξει, συγνώμη, τώρα συγνώμη, το έχουμε πει 100 φορές, έτσι. Ναι. Σιγά ναι, σιγά συγνώμη. Λίγο να το προσέχουμε, εντάξει, το είπαμε μία, το είπαμε δύο, όχι μόνο σε σένα και σε άλλους ναι. Πόσους. Φτάνει λίγο, ναι. Ξεφεύγει η κατάσταση. Ναι, έχεις δίκιο απόλυτο και άμα θες και κλείσουμε και όλα. Όχι, δεν σε κλείνω, αλλά να το σεβόμαστε αυτό, δηλαδή, για το Θεό. Απλά λέω ρε, παιδί μου, τα παιδιά δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, ακροατές, άμα που μπορούν οι ακροατές να ακούν το σταθμό. Δηλαδή, φεύγουμε, προχωράμε να πούμε, μόλις φτάσουμε Αγία Αναστασία, δεν ακούμε το σταθμό. Γιατί ρε, να μην ακούμε το σταθμό. Τέλος πάντων, το θέμα μας αυτό είναι τώρα. Πόλεμος θα γίνει ή δεν θα γίνει, πες μου. Εγώ να σου πω τη δική μου άποψη. Αυτό θέλω. Κατά τη δική μου άποψη, Γρηγόρη, θα γίνει. Ξέρεις γιατί θα γίνει? Γιατί πρέπει να ανακατωθεί η τράπουλα. Υπάρχουν πυρομαχικά που πρέπει να πέσουνε, που λίγουνε. Αυτοί κάθε μέρα φτιάχνουν πράγματα. Δεν κάνουν πάστες. Να τις μοιράσουνε, να πούμε στον άπορο να τη φάει και δεν τρέχει τίποτα. Αυτά πρέπει κάποιοι να τα ρίξουνε κάπου. Και κοίτα, αυτοί χρυσοπληρώνονται για να κάνουν αυτά. Σίγουρα θα γίνει πόλεμος, Γρηγόρη.
Και να σου πω κάτι, λυπάμαι τον ελληνικό λαό, γιατί θα λάβει μέρος χωρίς να επιτρέπεται. Τα είχαμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική και τέτοια. Εμείς τι δουλειά έχουμε με την Ουκρανία και με το Ισραήλ, Γρηγόρη? Τι δουλειά έχουμε? Εμείς αντί να κάνουμε το κράτος μας αυτόνομο, εμείς... Άσε τώρα με την Τουρκία τώρα να πούμε εκεί πέρα τι παντριές κάνανε και τι γεύματα και τρώγανε στο σπίτι και μιάου μιάου και... Δεν, εδώ δεν, πάμε χάλια, το καταλαβαίνει κανένας ότι πάμε χάλια. Facebook θέλουμε. Χάλια πάμε. Instagram, Facebook, πώς το λένε τα άλλα, κάτι άλλα, δεν τα ξέρω τι, πώς τι. Αυτά μας νοιάζουν. Τον ήχη πώς θα το κάνουμε να είναι μαύρο, μπλε, κόκκινο και πάνω να έχει στράς. Ο Κασελάκης ας πούμε άμα θα παντρευτεί και άμα βάλει κορώνα ή δεν βάλει, ξέρω εγώ και τι και τα αυτά. Έχουμε σαν κράτος... Τι λύση δίνεις, τι λύση σου να ακούσω. Η λύση μου... Θα την πω, αλλά κοίτα μπορεί να μην ακουστεί ευχάριστα. Η λύση μου είναι επανάσταση, αγόρι μου. Καλημέρα, ρε Μίτσο, τώρα. Τι μας λες, δηλαδή. Με ποιο τρόπο? Η λύση δεν είναι να μας πεις αυτό που λέμε όλοι. Λύση, επανάσταση. Ναι, επανάσταση. Πώς επανάσταση? Να σου πω. Ακούω. Απλά πράγματα, αλλά δεν τα κάνουμε. Κάποτε στην Αγγλία ανεβάσανε το αυγό. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα παραβολικό, όπως μιλούσε ο Ιησούς. Λοιπόν. Το κάνανε από 7 λεπτά, 8 λεπτά το αυγό. Ξέρεις, οι Άγγλοι έχουν λόξα, είναι παρμένοι, ξέρεις. Μπορεί να τους κατηγοράμε για πολλά, αλλά είναι πολύ δυνατοί σε άλλα πάρα πολλά τα οποία εμείς ούτε καν τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, κάναν το αυγό από 7 λεπτά, 8. Τι κάνουν οι Άγγλοι? Δεν θα πάρει κανένας αυγό. Πρώτη μέρα, εκεί τώρα ξέρεις έχει αυγό βιομηχανίες, όχι όπως εδώ εμάς που είναι... Εκεί έχει εκατομμύρια αυγά την ημέρα παράγονται, έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκουσον. Πρώτη μέρα δεν παίρνει κανένας αυγό. Έχουνε κάποια εκατομμύρια αυγά κλείσμα. Δεύτερη μέρα το ίδιο. Τρίτη μέρα, ξέρεις, άμα δεν το δώσεις το αυγό, δεν είναι μετά, είναι άκυρη κουμπάρε. Πώς να σου το πω, δεν είναι. Και τι βγαίνει, βγαίνουν και κάνουν ανακοίνωση, κάναμε λέει μια ανακοίνωση, θα κάνουμε λέει από 7 ευρώ, λεπτά λέει το αυγό, λέει 8, αλλά τώρα λέει θα το κάνουμε 6. Γιατί το κάνανε 6, Γρηγόρη? Γιατί έπρεπε να φύγουν όλα αμέσως την ίδια μέρα, γιατί αν μέναν και άλλη μέρα θα τα πετούσαν. Έτσι πάει αυτό. Ναι, και... Το κέρδισαν! Εμείς άμα πούμε αύριο δεν θα πάμε να βάλουμε βενζίνα κανένα. Την έχουν 1,75, 1,80, 1,72, 1,0. Ξέρεις τι θα κάνεις, εσύ θα πάμε να βάλεις και θα πεις. Εγώ έχω λεφτά και πρέπει να πάω στη δουλειά. Και εγώ το ίδιο και κάποιοι άλλοι το ίδιο. Δεν είμαστε ενωμένοι, ρε Γρηγόρη. Καλά, αυτό είναι σίγουρο, εντάξει. Αυτό είναι κάτι... Δεν είμαστε, ρε Γρηγόρη, και αυτό θέλουν να πούμε αυτοί. Μιλάς για εμπάργο, λοιπόν. Με αυτό ρε, σήμερα, να μην πάει κανένα να ψωνίσει τίποτα. Ούτε σαλάμ, ούτε κασέρ, ούτε βενζίνα, ούτε να πληρώσει βέιτιμα. Για μια μέρα. Να δουν τη δύναμη του λαού. Δεν το κάνουμε, ξέρεις γιατί. Άλλοι είναι βολεμένοι, άλλοι είναι ξέρω κουποστοί, άλλοι λένε αμάν τι θα πει, λίγη το αέριο, πρέπει να το πληρώσω. Δηλαδή δεν είμαστε ενωμένοι, ρε αγόρι μου, και αυτοί αυτό το εκμεταλλεύονται. Αυτό το ξέρεις τουλάχιστον, δεν χρειάζεται να σου το πω. Αυτό εκμεταλλεύονται. Αύριο κανένας να μην στάσει πληρωμό, ρε, αύριο για μια μέρα. Κανένας να μην πάει στο τζαγκάρι, να μην πάει στο λαμαρινά, να μην πάει στο σούπερ μάρκετ. Κανένας, ρε, αύριο για μια μέρα, ρε, μόνο. Δεν το κάνουμε. Και να πούμε να το κάνουμε συνεννοημένα, κάποιοι θα υπάρχουν που δεν θα το κάνουν. Ξέρεις γιατί? Πρώτον γιατί είναι βολεμένοι και δεύτερον δεν τους ενδιαφέρει το αύριο. Εντάξει, αυτά τώρα κάνουμε κύκλο τη συζήτηση, Μητσάρα. Αυτά τα έχουμε πει 500.000 φορές.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ενώνεται ο ελληνικός λαός. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν ενώνεται. Δεν ενώνεται. Εκεί ποντάρουνε. Το θέμα όμως είναι ότι δεν ενώνεται. Το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Δεν μπορούμε να ενωθούμε. Μας χωρίζει ο ΠΑΟΚ, μας χωρίζει ο Άρης, μας χωρίζει ο κορονοϊός. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Ο τρόπος πρέπει να βρεθεί. Αυτόν τον τρόπο ήθελα να μου πεις. Εσύ μου λες τώρα τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο για να ενωθούμε. Άμα δεν αφήσουμε πίσω εγωισμούς και ιστορίες. Άστα να πάνε τώρα τζάμπα κύκλο, τζάμπα συζήτηση κάνουμε, να το ξέρεις. Να πω ένα τρόπο που είναι ευχή. Πες γιατί περιμένει κι άλλος, πάμε γρήγορα. Ο τρόπος είναι ευχή δίνω, δεν κάνω ορισμό. Η ευχή μου είναι η αγάπη και η καλοσύνη για τον συνάνθρωπο. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα αγαπήσω εγώ εσένα ή εμένα και ο καθένας στο διπλανό του και θα προσπαθήσουμε όλοι για ένα καλύτερο σύνολο. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σου, αδερφέ μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Όπως πολύ σωστά λέει και ο Μπιλάρας, υπάρχει περίπτωση ο Μπαρμπαμίτσος να μην φάει σουβλάκι στην τραπετσόνα. Είναι δυνατόν. Πάμε, σ' ακούω. Γεια σου, παλίκαρε, κύριε Σερέτη. Γεια σας, καλησπέρα. Θα συμφωνήσω εμπολής με τον προηγούμενο. Εγώ θα δώσω και μία συμπληρωματική απάντηση απάνω σε αυτά που έλεγε, ότι υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις πανελλαδικά, στις οι οποίες όταν έχουν πάρα πολλά μέλη είναι ισχυρές και μπορούν να επιβληθούν στην αγορά και παραπέρα. Όμως δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι να πληρώσουν 30 ευρώ το χρόνο για να γίνουν μέλη και να έχουν ισχύ και δύναμη σαν καταναλωτές. Υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, το ΚΕΠΚΑ, το οποίο είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Καταναλωτών. Όμως δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι. Πάνε, γράφονται, λύνουν το πρόβλημά τους και δεν πληρώνουν τη συνδρομή τα επόμενα χρόνια. Δεν έχουν να φάνε, αδερφέ, τη συνδρομή να πληρώσουν. 30 ευρώ το χρόνο. Δεν έχουν, αυτά τα 30 ευρώ είναι πολύτιμα. Εδώ δεν βγαίνει ο μήνας, θα βγει ο χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, ας πω εγώ αυτά που ξεκίνησα και ήθελα να. Εντάξει, πω. Άμα θες να κάνεις μονόλογο, πες το, να μην μιλάω. Όχι, όχι. Πέστε, δεν έχω κάνει. Όχι, απλά σου λέω ότι για κάποιους αυτά τα 30 ευρώ είναι πολύτιμα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν πληρώνουν. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θέλουν. Άμα τα είχαν θα τα δίνανε. Πάμε. Υπήρχαν και στο παρελθόν περίοδο που υπήρχαν τα 30 ευρώ, αλλά είναι η νοοτροπία του Έλληνα τέτοια που δεν θέλει να συλλογίζεται, να δουλεύει συλλογικά. Να πω μερικά πράγματα και βάσει αυτών που ακούστηκαν από τους προηγούμενους. Το ένα είναι για τον Δέντια, ο οποίος πήγε να υπογράψει με την Αίγυπτο τη συμφωνία. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά που τον ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι τι θα πάτε να υπογράψετε. Η απάντησή του ήταν τρομερή. Δεν γνωρίζω. Είχε το σχέδιό του βέβαια, δεν ήθελε να το πει. Απλούστα για να αφήσουν το διάβλο από την Τουρκία μέχρι τη Λιβύη. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αλλά μας δουλεύουν συστηματικά ο Δένδιας ο Εβραίος και ο Τσιμιτσοτάκης ίδιας ρίζας και καταγωγής και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί οι πατριαρχάδες. Εν πάση περιπτώσει πάω στο δεύτερο θέμα. Υπήρχε ένας πάρα πολύ πατριώτης εργολάβος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές αγαθοεργίες προς προσφομής και πήρε με μειοδοτικό διαγωνισμό τον δρόμο Πάτρας Πύργου και είπε ότι εγώ θα τον κάνω αυτόν τον δρόμο χωρίς διόδια. Και τελικά τον ακύρωσε ο Καραμαλής και τον έφτιαξε με διόδια. Πάμε στο τρίτο. Ο Χριστοφοράκος, ο οποίος είπε ο κύριος Δημήτρης, ο τραπεζικός προηγουμένως, τι μπουμπουκί είναι, ήτανε σε διπλανό γραφείο με την Τώρα και με τον Μητσοτάκη. Και ανταλλάσσανε, τους έδινε μάλλον τα δώρα. Και κάποια στιγμή ο Χριστοφοράκος σουλατσάριζε επί ένα μήνα στα νησιά της Ελλάδος και όταν έφυγε για τη Γερμανία η Ντόρα ήθελε να τον φέρει πίσω για να τον δικάσει. Μας δουλεύουν πατόκορφα συστηματικότατα. Μας πίνουν στα μούτρα και δεν το καταλαβαίνουμε. Να πάω και στο άλλο, ο Βαρουφάκης, ο οποίος μας έκλεισε τις τράπεζες μαζί με τον Τσίπρα και πηγαίναμε και στυνόμασταν εκεί να βγάλουμε 50 ευρώ, απαγορευόταν περισσότερο. Μας δουλέψανε συστηματικά και τελικά είπε κατευθείαν στην τηλεόραση ότι ήμουνε με τον Τσίπρα
και με πήρε στο κινητό ο Σόρος τηλέφωνο και μου είπε «δώσ' μου τον Τσίπρα». Και του δώσα το κινητό στο Τσίπρα και λέει «ο Σόρος τον Τσίπρα, διώξε τον Βαρουφάκη». Αυτά βγήκε και τα έλεγε ο ίδιος ο Βαρουφάκης στην τηλεόραση. Και όταν ήρθε εδώ στο Βελίδιο και έκανε μια συγκέντρωση και ομιλία ο Βαρουφάκης, τον είπαμε ότι συνέβη αυτό το γεγονός. Ναι, βέβαια συνέβη, το είπα, λέει, στην τηλεόραση. Και τον είπαμε ότι ο Τσίπρας είναι εβραϊκής καταγωγής. Εκνευρίστηκε και λέει «σιγά ρε πατριώτες, και εγώ είμαι Εβραίος, όλοι είμαστε Εβραίοι». Εν πάση περιπτώσει, αυτά να πούμε για το ποιοι μας κάνουν το κουμάντο και πού μας πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να μην πω περισσότερα πράγματα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο σε εσάς και στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Παρακαλώ στον επόμενο. Υγεία να έχετε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν από τους πολιτικούς και τη δικαιοσύνη. Το μακρύ χέρι, τα όργανα τάξης και στρατός κτλ. Mm. Αποδεικνύεται περίτρανα σήμερα πλέον ότι παντού ακούμε παραμύθια, καλά τα κανάλια δεν το συζητάμε, τα κανάλια είναι ο μεσάζοντας του ντίλερ που μας πουλάει το ναρκωτικό. Δηλαδή τα βαποράκια αυτών των αισθρών πραγμάτων που γίνονται είναι τα περισσότερα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Αυτή είναι τα βαποράκια σήμερα. Πώς γίνεται το παιχνίδι? Είμαι πολιτικός, έχω συμπράξει με ξένους εις βάρος από ό,τι φαίνεται των Ελλήνων και της Ελλάδας. Ζω καλά, έχω εφεύρει ένα ωραίο σύστημα πολιτικό το οποίο με βγάζει συνέχεια κυβέρνηση. Βρέξει, χιονίσει, από εκεί μέσα 10 τζάκια δεν πρόκειται να κουνηθούν στους αιώνας των αιώνων με αυτό το σύστημα που υπάρχει. Το οποίο δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο. Και με το μακρύ χέρι της δικαιοσύνης ψηφίζω ό,τι νόμο γουστάρω εγώ και κάνω ό,τι γουστάρω. Και δεν πάω να γκαρίσεις και να φωνάζεις. Θα βάλω την αστυνομία, βάλω το στρατό, θα σε παλωκώσει το ξύλο και άντε γεια. Αυτό γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Και όποιος θέλει να διαφωνήσει, ας έρθει μαζί μου ή να με καλέσει κάπου. Εγώ δεν είμαι ούτε πανεπιστημίου ούτε τίποτα. Θα τον κατατροπώσω. Θα τον κατατροπώσω. Ο καλύτερος συνταγματολόγος της Ελλάδος να βγει σήμερα και να μου πει ότι έχουμε δημοκρατία. Θα τον ακυρώσω σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά θα τον ακυρώσω. Πώς θα τον ακυρώσεις? Για πες μου πώς θα τον ακυρώσεις. Πώς θα τον ακυρώσω? Θέλω να το ακούσω. Ναι. Πώς? Θέλω να ακούσω πώς θα τον ακυρώσεις. Ναι, πόσοι ψήφισαν? Έχουμε, βγαίνω εγώ και σου λέω έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Πες μου, τι θα μου πεις? Απόδειξε το, θα σου πω. Δεν μπορείς να το αποδείξεις. Έτσι θα το κατατροπώσεις? Όχι, όχι έτσι. Με νούμερα και αριθμούς. Ωραία, ακούω. Ναι, ακούσαμε 3 αποδείξεις. Ζήτησα από καμιά τηλεόραση ότι ψήφισαν 300.000 και πώς θα αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Ρε αδερφέ, θα το κατατροπώσεις, είπες. Με τι αριθμοί είναι αυτοί? Πες μου τους αριθμούς. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στο Φάνο να αγοράσει το δικό μου το χρέος και δεν έδωσε το δικαίωμα σε μένα? Αυτό δεν είναι απάνθρωπο. Είναι νόμος. Κάποιοι λένε είναι παράνομο. Όχι, παράνομο δεν είναι. Το κάνανε νόμο. Όμως όταν ο νόμος δεν έχει το στοιχείο της ηθικής, δεν είναι νόμος και δεν είμαι υποχρεωμένος να τον τηρήσω. Κατευθείαν αυτό. Κατευθείαν αυτό. Απορρίπτεται αυτός ο νόμος. Δίνω το δικαίωμα σε ένα φαν να πάρει το δικό μου το δάνειο χωρίς εγώ να έχω το δικαίωμα να το πάρω. Αυτό δεν είναι ρατσισμός κατά του εαυτού του δικού μου του Έλληνα? Τι άλλο είναι? Ένα παράδειγμα από πολλά, έτσι, ένα μόνο. Έχουμε και άλλα χιλιάδες. Δεν ψηφίσανε το 50% των Ελλήνων. Πώς μπορεί να βγει μια κυβέρνηση? Πώς? Όπως θες πάρτο, από όπου θες γυρίστο. Όταν το 50% δεν ψηφίζει, τώρα μάλιστα ακούγεται, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, ότι θα ψηφίσουν και ένα νόμο με λιγότερα ποσοστά να μπορεί να γίνεται μια κυβέρνηση αυτοδύναμη. Και καταρχήν 50 ευρώ δώρο στον πρωτοπόρο, τι σημαίνει αυτό? Που στο Λούνα Πάρκ, άμα πετύχεις τις 3 θα σε δώσω και 4η βολή δώρο? Τι είναι εδώ, παιχνίδι? Τα δικαιώματά μου πού είναι? Εμένα μου λένε οι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να φύγουν. Ναι, αλλά με τους νόμους που κάνεις εσύ και που κρατούσε η Ευρωκίνηση, δεν τους αφήνεις να φύγουν. Αντίθετα όμως τον Έλληνα το στριμώχνεις τόσο πολύ που θέλει, δεν θέλει να φύγει. 1 εκατομμύριο νέα παιδιά φύγανε. Τι θα γίνει αυτή η χώρα? Ποιοι θα μείνουν? Φυσικά συνταξιούχοι θα μείνουν στο τέλος και όταν αυτοί θα φύγουν, θα εκκληρονόμοι θα είναι, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κάποιοι άλλοι. Οι οποίοι μας λένε ότι είναι εδώ παρά τη θέλησή τους και θέλουν να φύγουν και το καθεξής. Ότι θέλουν. Να φύγουν δεν μπορούν όμως. Είναι υποχρεωμένοι να μείνουν εδώ πέρα. Και ας έρθει κάποιος να μου πει ότι ισχύει το αντίθετο. Αλλά όλα ξεκινάσουν από τη δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη διορίζεται, αυτό από μόνο του είναι απόδειξη ότι δεν είναι αδέκαστη.
είναι πληρωμένοι. Και βγάζει ό,τι του πούνε οι άλλοι. Εδώ μας ψήφισαν ότι είναι νόμιμο που πήραν το. Οι διπλανοί πήραν όνομα από εμάς. Και ότι αυτό είναι νόμιμο. Και κάθονται τώρα δικηγόροι και ακόμη δικηγορεύουν. Και ακόμη αγορεύουν σε ποιες αίθουσες. Δεν αισθάνονται λίγο ντροπή που έχουν τέτοια δικαιοσύνη από πάνω και αγορεύουν. Να μην τα πάει αγοράσει κανένας πουθενά. Να κλείσουν αυτοί που, έχουν, που είναι ευσυνείδητοι τη δικαστική να σηκωθούν να φύγουν. Νόμοι είναι αυτοί που δικάζουν τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν ξέρω που θα καταλήξει. Έχουμε μια ελπίδα ότι ίσως κάποια στιγμή θα καταλάβουμε όλοι το τι γίνεται, γιατί να είσαι σίγουρος ότι κανένας δεν κατάλαβε το μέγεθος της προδοσίας που έχει γίνει και γι' αυτό νομίζω ότι ζει σε μια κοινωνία δημοκρατική. Αντίθετα, είμαστε σε μια κοινωνία πέρα για πέρα χουντική και απλά το καταλαβαίνει όποιος θα υποστεί αυτό το βάσα. Κανένας άλλος. Είναι και κάποιοι όμως που ούτε καν το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν την τυραννία και όταν οι νόμοι είναι ανήθικοι. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Αυτό ο νόμος για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Είτε είναι για νέους, είτε άνω των 60 και το καθεξής. Τι θα πει υποχρέωση. Είχε δίκιο ο κύριος δικαστικός προηγουμένως. Μοιάζει πάρα πολύ με το καθεστώς που υπήρχε στη ναζιστική Γερμανία. Όχι μοιάζει, είναι αντιγραφή θα λέγα. Εσύ διαφωνείς αυτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, ενώ έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα για τα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις. Θέλω να ακούω λύσεις. Πες μου, ποια είναι η λύση σε όλα αυτά πάνω. Η λύση σου είπα ποια είναι. Πρέπει αυτό το σύστημα να πέσει. Το πώς, βρες το μου εσύ και εγώ θα έρθω να βάλω τη δύναμή μου. Θες να πάρουμε ένα φτιάρι να σκάψουμε, να πάμε να ρίξουμε σφαλιάρες, θες να περπατήσουμε, να φωνάξουμε. Βρες μου τον τρόπο, εγώ θα συμμετέχω. Γιατί η δικιά μου άποψη είναι ότι έτσι όπως μας κυκλώσανε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να περιμένουμε να πεθάνουμε, τίποτα άλλο. Αυτό πιστεύεις. Εντάξει, αυτό είναι λίγο απεσιόδοξο. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Παρακαλώ τον επόμενο. Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη. Καλησπέρα. Δηλαδή θα κάτσουμε σε μια γωνία και περιμένουμε να πεθάνουμε. Πάμε. Σας ακούω, ναι. Όχι. Αυτό μας είπα ο Κράτης τώρα. Κάτσουμε σε μια γωνία, περιμένουμε να πεθάνουμε. Πάμε. Καλά τώρα εσείς το λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Δηλαδή, αυτή είναι η λύση. Παιδιά, καθίστε σε μια γωνία και περιμένετε. Άντε, πάμε. Όχι, εντάξει, εντάξει. Όλοι μας εδώ, ξέρεις, ο Έλληνας είναι όλοι πρόεδροι, πρωθυπουργοί. Κάνουμε πρωθυπουργό να τα λύσω όλα. Όλοι είναι ξερόλες. Όλοι έχουν διαβάσει προφητείες. Όλοι κάπου κάτι έχουν. Λοιπόν, για να μην τα πολυλέμε, όταν έγινε επανάσταση το 1821, αυτό που λέμε είναι πολύ σοβαρό, μεγάλες δυνάμεις. Αυτές υπάρχουν από τότε και δεν σταματήσανε. Τι να κάνει η μικρή Ελλαδίτσα όταν σε εκβιάζουνε. Υπάρχει στην τηλεόραση, το είδα, τον βουτάει ο Γιούγκερ από το χέρι, χειραγώγηση, το Τζίπρα. Μετά όταν ήρθε με είχαν, λέει, 24 ώρες μέσα. Τον κλείσανε τα capital control και τον είπανε θα σε σφαλιρίσουμε, θα σε βγάλουμε επικηρυγμένο, θα σε κυνηγάει όλος ο ελληνικός λαός. Ήταν και συνήγορος και ο Βαρουφάκης. Πολύ ωραίος ο κύριος, αυτό το είπε ο Βαρουφάκης με το Σόρος. Το είπε με το Σόρος που το έδωσε το τηλέφωνο στον Τσίπρα και τον είπε απέλησε εδώ να. Δηλαδή παραδέχονται οι ίδιοι, πενεύονται, ξέρεις τίποτε. Τέλος πάντων. Άρα να είμαστε ρεαλιστές, αυτό που λέτε κι εσείς. Δεν είναι παίρνουμε τα γιαταγάνια, τα πιστόλια και βγαίνουμε. Πού πάτε. Εάν κουνηθούμε, θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, με το συμπάσιο. Αν κουνηθούμε στη διάρκεια, θα μας επιτεθούν ταυτόχρονα. Τουρκία, Βουλγάρια, Αλβάνια, Σκοπιάνη, Ιταλία. Θα δω και... Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα, ρε παιδιά. Μισόλεπτο, δεν πολεμάμε για τα γάνια τώρα. Θέλει και διπλωματία, θέλει σκεπτικισμό, θέλει ρεαλισμό. Είναι αυτό που λες και εσύ. Δεν είναι, ο καθένας τους βλέπεις. Έρχομαι, θα βγω, θα κάνω. Ναι, μας πνίγει το δίκιο. Ναι. Τι να κάνουμε, τους λες, δώσε μου λύση. Δεν σου δίνω λύση. Κάτι παράλογα πράγματα. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ. Άλλη φορά δεν ξαναπερνάω από το σταθμό γιατί είσαι χειροδήμονας, το λέγει και ο Κοβάς μου αυτό. Χάρηκα που σου έσπηξε το χέρι, μεγάλη μου τιμή. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και μη σταματάτε. Ευχαριστούμε, αδερφέ, ευχαριστούμε μη πολύ. Σταματάτε. Ευχαριστώ, υγεία ευχαριστώ. Να έχεις, υγεία. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω μία άποψη. Όλοι. Να την ακούσουμε. Βέβαια. Η άποψη είναι ότι μεγάλη ευθύνη φέρνει ο λαός που είναι τα άτομα αυτά εκεί πάνω και κάνουν ό,τι θέλουν και από εκεί και πέρα θέλει οργάνωση που σημαίνει
ότι πρέπει να βγει κάποιο κόμμα το οποίο θα μιλήσει καθαρά με ευθεία, με κρυστάλλινο λόγο. Αυτά που θα πει να πραγματοποιήσει είναι ότι όλοι, θα αλλαχτούν αυτοί όλοι οι νόμοι που ψηφίζουν για πάρτι τους και που τους υποδεικνύουν και ότι θα ζητήσουν εξηγήσεις. Δεν λέω ότι θα λογοδοτήσουν για αυτά που έχουν κάνει. Δεν μπορείς να στέλνεις όπλα χωρίς να ρωτάς κανένα. Δεν είναι μαγαζί σου εδώ πέρα. Δεν μπορείς να κόβεις, να πηγαίνεις και να κάνεις κατασχέσεις στα σπίτια με το έτσι θέλω. Να πουλάς και να... Έχουν ρημάξει τον τόπο, έχουν πουλήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος, το 99%. Θα δώσουν εξηγήσεις για όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτό θέλει οργάνωση και για να γίνει η οργάνωση αυτή πρέπει να βγει ένα κόμμα που δεν υπάρχει και δεν μιλάει καθαρά, μιλάει με γρίφους και με θα και με υπονοούμενα, δεν γίνεται. Θέλουν από παντού να πάρουν ψήφους. Να ξέρουν ότι όποιος κάνει αυτό το κόμμα πρέπει να μιλήσει καθαρά. Γιατί από αυτή τη συμμορία που κάνει. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κάθε φορά, εγώ τώρα θα σου το πω μέσα από την καρδιά μου και το έλεγα και στην πρώτη ώρα. Κάθε φορά περιμένουμε και ένα νέο κόμμα και ένα νέο κόμμα και μα ένα νέο κόμμα. Δεν έχει βγει, φίλε μου. Ξέρεις γιατί, αδερφέ. Όχι, ξέρεις γιατί, αδερφέ. Γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Και ο ελληνικός λαός. Θα κάνεις μονόλογο κι εσύ, να μην μιλάω. Άφησε με να ολοκληρώσω. Να, δεν μπορώ να συμμετέχω στη συζήτηση αυτή. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου εγώ δηλαδή πάνω σε αυτά που λες. Ωραία, τότε άσε με να μιλήσω. Όπως σε αφήνω εγώ τόση ώρα, άσε με και εμένα να πω αυτό που θέλω. Τι μου λες, κάτσε λίγο. Σου λέω κάτι, δεν τα ακούς, δεν θες να ακούσεις. Σε ακούω. Περιμένω. Κανένας σε αυτή τη χώρα, σε αυτό τον κόσμο, σε αυτό τον πλανήτη, δεν είναι τέλειος. Ο Έλληνας έχει ένα κακό. Είτε βγει είτε δεν βγει κάποιος μπροστά, αμέσως να του λιθοβολήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να είναι τέλειος. Αν περιμένετε τον τέλειο, ξεχάστε το. Δεν θα έρθει ποτέ. Άκουσε με λίγο, άκουσε σε με ακούω. Λίγο. Αυτή η χώρα έχει δημιουργήσει κομματικό στρατό κρυφό που είναι με καμουφλάζ στο δημόσιο τομέα. Που πάνε και πληρώνονται χωρίς να εργάζονται πιο πολύ. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Πώς. Είναι πολύ... Πώς. Πρέπει να βγει φίλε μου ένας που μια ομάδα ανθρώπων που θα μιλήσει καθαρά και να δούμε τι ψήφους θα πάρει. Μιλάνε και τώρα και καθαρά. Πάρει, το σύστημα ξέρεις τι είναι. Γρηγόρη, το σύστημα ρε αδερφέ. Εγώ μιλάω καθαρά αδερφέ. Το σύστημα αλλάζει έτσι με το να μιλάς καθαρά. Να τελειώσω, ρε, μα δεν είναι λύση αυτή ρε αδερφέ. Άκουσε με εντάξει. Άντε σ' ακούω πώς θα πέσει το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, εσύ είσαι ένας. Εάν θα έχεις προσέξει όταν γίνεται πραξικόπημα. Στο πραξικόπημα τα πρώτα μέρη που παίρνουν είναι η ραδιοφωνική σταθμή και οι τηλεπικοινωνίες. Αυτός γιατί έχει πληρώσει όλους τους σταθμούς για να κάνει προπαγάνδα. Λοιπόν, εδώ τα ραδιόφωνα είναι ένα-δυο παιδιά που φωνάζουν. Οι άλλοι κάθε μέρα μας έχουν πρίξει με τα αθλητικά. Αυτό σημαίνει οργάνωση. Δεν μπορείς με διαδηλώσεις και με φασαρίες να πάρεις την εξουσία. Θα την πάρεις την εξουσία καλά και μετά θα κάνεις αυτά που πρέπει. Τα περιουσιολόγια. Ο καθένας στη θέση του και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Είναι πολύ απλά τα μαθηματικά. Από εδώ και πέρα είναι θέληση και του λαού και εκπαίδευση. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν τα μέσα. Για να γίνει αυτό θέλει φράγκα. Όπως πληρώνουν αυτοί τους τα ραδιόφωνα και τα έχουν δικά τους, έχουν πληρώσει ραδιόφωνα. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα εσύ. Πρέπει κάποιος που θα ναι, αλλά πάλι να δεν απαντάς αυτό που θέλω να σου πω. Δεν θα απαντήσω, ό,τι θέλεις. Άδερφέ μου, συμφωνώ εγώ μαζί σου. Και ο άλλος τα είπε καλά ο προηγούμενος. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Συμφωνώ μαζί σου. Σου λέω ότι πρέπει να μιλάμε καθαρά και να λέμε ό,τι λέμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν κάτσε τώρα να πω ποιοι μιλάνε καθαρά και ποιοι δεν μιλάνε. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μιλάνε καθαρά. Αλλάζει κάτι στην Ελλάδα, σε ρωτάω. Άκουσε λίγο, άκουσε σε ρωτάω κάτι, απάντησέ μου. Άκουσε αυτό που θα σε πω. Εγώ σε απάντηση θέλω. Ναι ή όχι, αλλάζει δεν κάτι στην Ελλάδα. Γιατί λίγο, δεν αλλάζει, γιατί δεν άκουσε αλλάζει, λίγο. Βρε. Άκουσε λίγο, ρε φιλαράκι, άκουσε, είσαι και ψυχολόγος. Δεν με αφήνεις να κάνουμε μια συζήτηση. Σε ρωτάω πράγματα και δεν με απαντάς. Άμα είναι να λες εσύ τα δικά σου και εγώ τα δικά μου, δεν θα βγάλει πουθενά. Κλείσε με, άκουσε. Μα δεν θέλω να σε κλείσω. Θέλω να μου απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις και εσύ γυρνάς τα δικά σου. Αυτό, άσε με τόση ώρα μιλάμε, θα στο έλεγα, ρε φίλε, άφησε με. Ας βγει ένας να τα πει αυτά που λέω και όταν θα αρχίσουν να φοβούνται και να πιέζονται ψυχολογικά θα δεις πως αλλάξουν στάση. Το ξέρεις και καλά εσύ αυτό που ασχολείσαι με την ψυχολογία. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τα έχει. Ποιο δεν τους ενδιαφέρει. Ποιος, ρε. Ποιος θα αλλάξει. Ποιος θα αλλάξει ρώτα ο Μητσοτάκης.
Πες μου, φίλε μου, ένα που έχει. Δεν με απαντάς όμως, ρε φίλε, δεν γίνεται έτσι. Ο Μητσοτάκης, ναι, ο Μητσοτάκης θα αλλάξει ρότα. Πώς, άμα βγει κάποιος, θα τα πει καθαρά. Δεν τον νοιάζει, ρε αδερφέ. Θα σου κάνω κατάσχεση τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν σου κάνω τίποτε. Ποιο θα του τα κάνει κατάσχεση. Ποιο θα ψάξουν όλα, ρε φίλε, να το πει. Ποιο θα του τα κάνει κατάσχεση, πες μου. Ναι, να δεις πώς αλλάξουν ρότα. Τι ναι, δεν μου απαντάς, ρε αδερφέ. Ποιο θα του τα κάνει κατάσχεση. Ποιο θα του τα κάνει κατάσχεση. Τόση ώρα δεν σου λέω ότι πρέπει θα να. Θα μου απαντήσει αυτό. Σε ρωτάω. Ποιο θα του τα κάνει. Θα την εξουσία, ρε φίλε. Ποιο θα. Ρε, θα γίνει πρωθυπουργό. Μάλλον άκουσε. Άκουσε με λίγο. Σταμάτα λίγο. Θα γίνει πρωθυπουργό. Με νόμο θα να σου εξηγήσω, ρε αδερφέ. Θα κάνει παράνομα. Ρε που μπλέξαμε εμείς σήμερα. Θα μ' αφήσει να σου εξηγήσω. Θα κάνει παράνομα, φίλε μου. Θα μ' αφήσει να σου εξηγήσω. Ρε, όλα ουτοπικά είναι αυτά που λε. Άσε με να σου πω κάποια πράγματα. Το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Ο Μητσοτάκης μα με τις πράξεις του πλέον ελέγχει τους πάντες. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ποιος θα του κατάσχει την περιουσία, δεν μου απαντάς. Αυτοί που, θα πάρουν την κυβέρνηση και την εξουσία. Ποια εξουσία, ρε! Όλες τις εξουσίες τις έχει ο Μητσοτάκης. Δικαστική θες, νομοθετική θες, εκτελεστική θες, τους αστυνομικούς θες, τους στρατιωτικούς θες. Ποιος, απάντησε μου, ποιος θα του κατασχέσει την περιουσία, ναι, πες. Ναι, ωραία, φιλαράκι, τότε γιατί κάθεσαι και φωνάζεις. Μα δεν μου απαντάς πάλι, μου λες θα σου απαντήσω εγώ γιατί. Εγώ θα σου απαντήσω. Εγώ θα σου απαντήσω, αδερφέ μου, στο ερώτημά σου. Ό,τι προκύψει. Δεν κατάλαβα. Γιατί φωνάζεις τότε. Απάντησε μου και θα σου απαντήσω, ρε φίλε. Μα σου δεν σου απάντησα. Δεν μου απάντησες, όχι. Ακόμα δεν ξέρω ποιος θα του κατάσχει την περιουσία. Θα απαντήσω. Λοιπόν. Ποιος θα του κατάσχει την περιουσία, αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ποιο, με νόμο, ρε φίλε. Ποιος θα το βγάλει τον νόμο. Η καινούργια κυβέρνηση που θα βγει, όπως κάνουν νόμους για πάρτι τους, θα κάνουν νόμους και για τους άλλους. Καλό μεσημέρι. Τώρα δεν μπορώ με δύο λόγια. Δεν μπορείς γενικά. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αδερφέ. Χίλια συγγνώμη που το λέω έτσι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλό μεσημέρι. Άκου εδώ. Ας το ραδιόφωνο και άκου την απάντησή μου γιατί μιλάς παράλληλα και δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν ακούς κανέναν. Είσαι ο κλασικός Έλληνας που παρπαρίζει και δεν ακούει κανέναν. Λέει τα δικά του. Αυτή τη στιγμή έχεις καταλάβει τι γίνεται στην Ελλάδα. Όχι. Αυτοί που θα βγουν κυβέρνηση. Πώς θα βγουν κυβέρνηση, ρε. Ξέρεις τι είναι singular logic. Ξέρεις τι συμβαίνει με την καταμέτρηση ψήφων. Ξέρεις τι έχει συμβεί με τις παρακολουθήσεις με την ΕΕΠ, με το Δημητριάδη και το Μητσοτάκη. Ξέρεις τι έχουν πραγματοποιήσει. Ξέρεις τι πάνε να κάνουν με αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ. Και τους νόμους που περνάνε μαζί. Ξέρεις ποιοι είναι ο Μητσοτάκης. Και η οικογένειά του. Ποιους έχει στο χέρι. Ποιους ελέγχει και ποιους δεν ελέγχει. Τα έχεις καταλάβει. Οι δικαστές γιατί δεν αντιδράνε πουθενά. Το σκέφτηκες ποτέ. Οι αστυνομικοί. Τα κεφάλια μιλάμε τώρα. Γιατί δεν κάνουν τίποτα. Οι ολιγάρχες, τα λεφτά, βλέπεις που τα χώνουνε. Ξέρεις τι σημαίνει σύστημα, έχεις ασχοληθεί. Ή απλά βγήκες να μας πεις ότι θα βγει κάποιος να μιλήσει καθαρά και να κατάσχει την περιουσία του Μητσοτάκη και να... Ναι, ωραίο, ωραίο το παραμύθι σου. Δεν έχει δράκο όμως. Ποιος θα είναι αυτός που θα μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν ένα σύστημα είναι έτσι στημένο, ελεγχόμενο, ώστε να κάνει οτιδήποτε γουστάρει. Έχουμε δει παιδοβιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έχουμε δει ολιγάρχες να τους πιάνουν με τόνους κοκαίνης και πρέζας και να μην παίρνουν φυλακή. Έχουμε δει πολιτικούς με αδιευκρίνιστα ποσά. Έχουμε δει οικονομικά εγκλήματα τα οποία κόστησαν ανθρώπινες ζωές και όλοι είναι ελεύθεροι. Ωραίο το παραμύθι σου, δεν λέω. Ναι, να του πάρουν την περιουσία. Πώς θα γίνει, δεν μου λες όμως. Αυτοί που θα κυβερνήσουν, ποιοι θα κυβερνήσουν, ποιους θα επιτρέψει να κυβερνήσουν με τις τακτικές μαφίας, να απαντάς σε ερωτήματα. Και εγώ μπορώ εδώ να σου πω ότι ναι, θα του πάρουν την περιουσία και θα περιμένουμε έναν σωτήρα ο οποίος θα είναι ξανθός με γαλανά μάτια και με το άλογο του θα μπει στη Βουλή και θα κάνει και θα αράνει. Δυστυχώς δεν συμβαίνει όμως αυτό και δεν μπορεί να συμβεί. Ο προηγούμενος ακροατής αυτό που είπε ήταν πιο σωστό. Εσύ δεν είπες κάτι σωστό. Έβγαλες ένα ουτοπικό σχέδιο. Να ενωθούν οι Έλληνες πολίτες, είπε ο προηγούμενος. Τον άκουσες. Το θέμα είναι πώς θα ενωθούν οι Έλληνες. Πρέπει να αφήσουν πίσω τον εγωισμό τους. Τη φιλοδοξία τους, τη φιλαργυρία τους. Κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Να βγει ένας να μιλήσει καθαρά. Μιλάμε καθαρά, δεν μας ακούει κανένας. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι άλλοι τόσοι που μιλάνε καθαρά. Και κάθε φορά πριν τις εκλογές, το ίδιο ταβαντούρι.
δημιουργούν ένα κομματάκι, να πούμε, οι ίδιοι για να σπάσουν τον κόσμο σε 10 κομμάτια και αντί για να τους γυρίσετε την πλάτη τρώτε τον ίδιο παπά. Και έτσι σας κυβερνάνε 50 χρόνια. Και μυαλό δεν βάλατε ακόμα. Περιμένετε τον τέλειο. Δεν υπάρχει τέλειος. Πω πω, σκάτε γάιδαρο ρε φίλε. Σκάτε γάιδαρο κυριολεκτικά. Focus FM 103,6 τραγουδάκι. Το φίλο μου το Δάντη εδώ πέρα, ακούστε τον. Ωραία φωνή έχει. Καλό μεσημέρι. Δεν είστε να συζητάτε. Πηγαίνετε πείτε τα αυτά σε κάνα καφενείο που τα λέτε εδώ πέρα και τόσα χρόνια να πούμε. Πόσα χρόνια τα λέτε αυτά μες στα καφενεία. Άλλαξε τίποτα? Τα περιμένετε όλα τους άλλους. Βγαίνουν οι άλλοι, θυσιάζουν τις ζωές τους. Τα χαρά είσαι σπίτι σου εσύ αραχτός και ωραίος. Με την ελίτσα σου, με το ουζάκι σου, με το σουσού σου, με το τσιγαράκι σου, με το μπλαμπλά σου. Με τη φουφούνα καίει και όλα καλά. Άλλοι τρέχουν και δεν φτάνουνε. Και δίνουν αγώνα μήπως αλλάξει κάτι. Και έρχεσαι εσύ άνετος ωραίος και μας τα μηδενίζεις όλα. Τι λες ρε μεγάλε. Κάνε εσύ αυτά που κάνουν αυτοί. Τρέχα εσύ να δούμε αν μπορείς. Και μετά να ξανασυζητήσουμε. Γιατί άλλο στα λόγια και άλλο στις πράξεις. Τόσο καιρό λέγατε να βγει κάποιος μπροστά, να βγει κάποιος μπροστά, βγαίνει κάποιος μπροστά και το πετάτε πέτρες. Το πετάτε πέτρες. Αυτό κάνετε. Η χώρα καίγεται, μας προδίδουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί. Μητσοτάκηδες, πλεύριδες, γεραπετρίτιδες. Και εσείς αντί για να πετάξετε πέτρες εκεί που πρέπει, πετάτε αλλού. Ντροπή σας, κυριολεκτικά σας το λέω, ντροπή. Και μόνο ντροπή. Άξιοι της μοίρας σας. Τα λέμε αύριο στη μία. Μυαλό δεν θα βάλετε ποτέ. Ποτέ δεν θα βάλετε μυαλό. Κολλημένοι εγκέφαλοι είστε. Μια ζωή κολλημένη στο βούρκο θα είστε. Αφού δεν αλλάζετε τρόπο σκέψης. Ψάξε με μες στις δευτέρες που μου λείπεις. Πάρε με, γίνομαι αγαλμά της λύπης. Χάνομαι η πιο παράλογη αγάπη. Ζω κι όταν δε θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να σ' το λέω, δε θα ζω. Κι όταν δε θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να σ' το λέω, δε θα ζω. Να, 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 να. Να, 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 να. Ψάξε με στην πιο βαθιά υπόσχεσή σου. Πάρε με, είμαι τραγούδι στη φωνή σου. Βγάλε με από το δίλημα αυτό που ζω. Ψάξε με σαν να είμαι εγώ ο πειρασμός σου. Πάρε με στις μαύρες τρύπες των ματιών σου. Βρίσε με με την ιδέα σου μονάχα ζω. Κι όταν δε θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να σ' το λέω, δε θα ζω. Κι όταν δε θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να σ' το λέω, δε θα ζω. Να, 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 να,
σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.